Φίλες και φίλοι του Αριστοτελικού Ομίλου Κύρας, καλώς ορίσατε σε αυτή την τρίτη κατά σειρά συζήτηση, θεολογική συζήτηση, σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, με γενικό τίτλο «Εκκλησία και θεολογία σε κρίση» και ειδικό τίτλο «Η δογματική αλήθεια της Εκκλησίας και η κρίση του οικουμενισμού». Εκλεκτή απόψε προσκεκλημένη στο τελικό ομίλου κύρας, καλώς ορίσατε σε αυτή την τρίτη. Εκλεκτή απόψε προσκεκλημένη, οι κύριοι καθηγητές Πέτρος Βασιλιάδης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικόλαος Ξιώνης, Γενικός Καθηγητής Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου, η κυρία Μαρίνα Λογοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Δογμάτων στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ήδη γνωστή και η κυρία καθηγήτρια και οι κύριοι καθηγητές σε εμάς από τις δύο προηγούμενες συζητήσεις. Και για δεύτερη φορά απόψε μας τιμούν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους σε μια νέα διευρυμένη συζήτηση επί του εκκλησιολογικού ζητήματος, όπως αυτό προκύπτει μέσα από την οικουμενική κίνηση και την οικουμενική θεολογία σε αναφορά με τη δογματική διδασκαλία και αλήθεια της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Το ζήτημα αυτό που αποτελεί και το υποσυζήτηση θέμα συνίσταται αρχικά από το εκκλησιολογικό ερώτημα για τη φύση της Εκκλησίας, όπως ήδη συζητήθηκε και τις δύο προηγούμενες φορές, στενά δεμένο με την ενορία, την εκκλησιαστική οργάνωση και τη θεσμική μορφή της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Έτσι επιχειρείται εδώ μιας πρώτης τάξεως επικοινωνία της εμπειρίας του εκκλησιαστικού σώματος με τις θεολογικές και πολιτικές τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας των θεολόγων καθηγητών και της ιεραρχίας. Επικοινωνία που ως οφείλει έχει λογική αντιστοιχία με την ιστορική διαμόρφωση της αγιοπνευματικής εμπειρίας, θέσαμε το ζήτημα σε προηγούμενη συζήτηση, στη σχέση της με τη δογματική έκφραση της αλήθειας της πίστεως, όπως αυτή φανερώνεται και καταγράφεται στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων. Εδώ η εκκλησιαστική κρίση, σε ό,τι αφορά το ζήτημα δηλαδή και με τους όρους με τους οποίους το εξετάζουμε, προκύπτει από το διαχωρισμό του θεολογικού λόγου και της εκκλησιαστικής εμπειρίας, καθώς το λαϊκό σώμα των πιστών νιώθει την απώλεια της ενότητας λόγου και πράξης, διοίκησης και ζωής. Απόψε, σε αυτή την τρίτη, επαναλαμβάνω, συζήτηση που θέλει να αποτελεί μια νοηματική συνέχεια των πρώτων δύο, θα δοκιμάσουμε τελικά την επιτυχία ή μη του γενικού τίτλου «Εκκλησία και θεολογία σε κρίση». Δηλαδή, αν πράγματι είχαμε δίκιο που θέσαμε στη συζήτηση περί Εκκλησίας, την συζήτηση περί Εκκλησίας με όρους κρίσεως, δηλαδή με όρους απώλειας της ενότητας και του σκοπού, στις δύο προηγούμενες συζητήσεις, οι οποίες είχαν τον ειδικό τίτλο «Η πρώτη, η εκκλησιαστική κρίση στον καιρό της πανδημίας και το θεολογικό της υπόβαθρο», με προσκεκλημένους την καθηγήτρια κυρία Κολογοπούλου και τον καθηγητή κύριο Ξιώνη, και τη δεύτερη με ειδικό τίτλο «Οι λόγοι της θεσμικής κρίσης και η υπέρβασή της, παύλα οικουμενικές προεκτάσεις», με καλεσμένο τον καθηγητή κύριο Πέτρο Βασιλιάδη και τον καθηγητή επίσης κύριο Στυλιανό Τσομπανίδη, ο οποίος
δεν βρίσκεται απόψε μαζί μας εξαιτίας ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ό,τι μας κατέθεσε όμως, μιλώ για τον κύριο Τσομπανίδη στην προηγούμενη συζήτηση, νομίζω ότι θα το συζητήσουμε επαρκώς με την παρουσία εδώ του κυρίου Βασιλιάδη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία υπαρκτή εκκλησιαστική κρίση, θέτω το αρχικό ερώτημα. Και πού έγκυται αυτή? Πρόκειται σε ό,τι αφορά αυτή την κρίση για μία γενική έλλειψη κατήχησης, όπως υπόθηκε, για ένα έλλειμμα συνοδικότητας, για ένα έλλειμμα θεσμικής εμπιστοσύνης κλήρου, λαού και ειδικών, ακαδημαϊκών δηλαδή της θεολογίας, για μία διαφορά ερμηνευτικών προϋποθέσεων και θεολογικών κριτηρίων ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή του μυστηρίου της Εκκλησίας, για μία απόπειρα αποδομητικής απαλωτρίωσης της θεολογίας και άρα και της Εκκλησίας, ώστε αυτές να δικαιολογήσουν πολιτικές σκοπιμότητες επενδεδημένες με θεολογικό μανδύα, για μία πιθανά αδυναμία κατανόησης του ιστορικού χρόνου και του προφητικού λόγου που αφορά την ερμηνεία της φύσης της Εκκλησίας και την οικουμενική της αποστολή που αναγκαία περιλαμβάνει και το αίτημα για την μεγάλη ενότητα των χριστιανικών ομολογιών στο σήμερα και την επικοινωνία της θεολογίας με την κοινωνία, με την κοσμική δηλαδή κοινωνία, για μια αδυναμία σύνδεσης της πίστης με τη γνώση, κατά αναφορά με τη σύγχρονη επιστήμη και την τεχνολογική εξέλιξη, ή τέλος, για μια νεοφανή δογματική αίρεση, δογματική ή πρακτική αίρεση, η οποία δημιουργεί μια νέα εκκλησία, άλλη από την εκκλησία των Αγίων και των Πατέρων. Αυτά είναι τα στοιχειώδη υποερωτήματα που αφορούν τη βάση του προβληματισμού μας για τη φύση της Εκκλησίας, διότι αυτό είναι το κύριο θέμα μας, και την εν λόγω κρίση, στο μέτρο που κατορθώσουμε να διαπιστώσουμε πράγματι στη συζήτησή μας μια τέτοια κρίση. Τα στοιχειώδη λοιπόν υποερωτήματα, όσα κατόρθωσα εν περιλήψη να συγκεντρώσω από τις δύο προηγούμενες συζητήσεις μας με τους κύριους καθηγητές και την κυρία καθηγήτρια. Ξεκινώ τώρα να θέσω το ειδικό θεωρητικό της συζήτησης ερώτημα, παύλα ζήτημα, και προς τους τρεις καθηγητές μας, αφορμόμενος από τα όσα μας κατέθεσαν. Παρακαλώ αν έχω κάνει κάποιο λάθος ή αν έχω υποπέσει σε κάποια παρανόηση σχετικά με το ζήτημα, να με διορθώσετε άμεσα. Ο κύριος Βασιλιάδης στην προηγούμενη μας συζήτηση μας είπε ότι Εκκλησία και Θεολογία είναι σε κρίση, όχι όμως καθεαυτές και οντολογικά, αλλά από άποψη θεσμική. Και μας θύμισε τα τελευταία γεγονότα, τα γεγονότα δηλαδή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και την διατύπωση της Συνόδου που αφορά το διάλογο με τις άλλες εκκλησίες, με τις αδελφές εκκλησίες, όπως εκείνος χαρακτηριστικά είπε και η Σύνοδος ομολόγησε. Εκείνη λοιπόν τη φράση η οποία λέει «Η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της, αλλά για τον κόσμο». Ο κύριος Ξιώνης στην πρώτη συζήτηση που είχαμε κάνει μας είπε επίσης «Κρίση μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε, επειδή η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού». Υπ' αυτή την έννοια έχουμε μόνο προβλήματα του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά η ίδια η Εκκλησία τα υπερβαίνει ως σώμα Χριστού. Έχουμε μία ανάγκη οριοθέτησης της θεολογίας λοιπόν από άλλες επιστήμες και επιστητά, διότι θεολογία σημαίνει απλούστατα ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας.
και η κυρία καθηγήτρια, η κυρία Κολοκοπούλου, επίσης μας είπε ότι η κρίση αφορά μία ιστορική διαδικασία και την ανταπόκριση ή αντίδραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε αυτήν και όχι την ίδια την έννοια και πραγματικότητα της Εκκλησίας, καθότι διαθέτουμε την επιβεβαίωση του Χριστού για την Εκκλησία πύλε άδου ου κατ' ισχύσουσιν αυτής, καθότι η Εκκλησία σώμα Χριστού, όπως μας βεβαίωσε και ο κύριος Ξιώνης. Οπότε θέλω να συζητήσουμε για αυτά, να θέσουμε δηλαδή το ερώτημα για το αν πράγματι να το επανεξετάσουμε τρόποντινά ανακεφαλαιούμενο, αν έχουμε μια κρίση και τι είδους κρίση είναι αυτή, διότι νομίζω ότι θα διαπιστώσουμε κάποιες διαφορές σε αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο ζήτημα που θα θέσω ήδη ενωπής, αλλά όχι άσκοπα, είναι ένα ζήτημα, ερώτημα πρακτικό που συνδέεται με τα πράγματα και αφορά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, μιας και απόψε ο τίτλος μας είναι «Η δογματική αλήθεια της Εκκλησίας και η κρίση του Οικουμενισμού». Δηλαδή, μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τι? Αυτό είναι το ζήτημα για τη φύση της Εκκλησίας, όπως το ήθελα να το θέσω και εγώ και για την κρίση την οποία συζητάμε εδώ. Εάν κανείς από τους άλλους συνομιλητές, πριν από τους κυρίους καθηγητές και την κυρία καθηγήτρια, θέλει να θέσει κάπως διαφορετικά το ζήτημα από ό,τι το έθεσα εγώ, μπορεί να μιλήσει τώρα, να πάρει το λόγο τώρα και αμέσως μετά να αφήσουμε το χρόνο στους κυρίους καθηγητές και την κυρία καθηγήτρια να μιλήσουν κατά πώς αυτοί θεωρούν, εποπτεύουν αυτό το γενικό ερώτημα για τη φύση της Εκκλησίας και την κρίση στην Εκκλησία. Θα ήθελα να προσθέσω ή να διαφοροποιηθώ. Ναι, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δώστε μου μισό λεπτό. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Απέσυρα και την οθόνη. Κύριε Πατρός, έχετε το λόγο πριν από τους κύριους καθηγητές. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, στον κύριο Ξιώνη, το οποίο άκουσα ξανά και ξανά την ομιλία, την παρουσίαση, έχω την εξής απορία και το εξής πρόβλημα. Έκανε αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του για την Αποκάλυψη, φυσικά για την Αγία Τριάδα, την Αποκάλυψη Αγίας Τριάδος δηλαδή, και την ταύτιση που έκανε παρανόμως η Δύση ανάμεσα στην οικονομική και την οικονομική τη θεολογική τριάδα. Αλλά εκείνο το σημείο που με προβλημάτισε πάρα πολύ είναι το εξής, η αναφορά που έκανε ότι οι άκτιστες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες συνιστούν την ενότητα του Κυριακού Σώματος ή του Σώματος της Εκκλησίας. Και μετατοπίστηκε εντελώς λόγω αυτής της επιμονής στις άξιες ενέργειες τα μυστήρια του Κυρίου. Δηλαδή δεν ανήκει πλέον η Εκκλησία, σύμφωνα με την απορία τη δική μου, προσέξτε, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ανήκει πλέον στον Κύριο και στα μυστήρια του Κυρίου, αλλά ανήκει στις άξιες ενέργειες. Σαν να είναι δηλαδή, όπως κυκλοφορούσε κάποτε, ο Κύριος με την ενανθρώπιση του να έφτιαξε μια δίωδο μέσω της οποίας περνούν οι άκτιστες ενέργειες της ουσίας στον άνθρωπο. Αυτό νομίζω ότι είναι παρατραβηγμένο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ενανθρώπιση του Κυρίου με τις άκτιστες νέες αγίας Τριάδος. Διότι εκεί πάει πακέτο
και ας το πούμε, η περιθωριοποίηση του κυρίου προς την και η αντίστοιχη ανάδειξη του πατρός σαν Θεού και σωτήρος. Όπως ξέρουμε και από τις νέες θεολογίες, όπου αποτέλεσμα αυτών των θεολογιών και της μετατοπίσεως προς την πατέρα της Αγίας Τριάδος είναι και το γνωστό, ας το πούμε, πλαίσιο της νέας θεολογίας, είναι το η οντολογία του προσώπου. Μάλιστα. Τώρα, το πρόσωπο και αυτή η ιστορία, η μετατόπιση στην Αγία Τριάδα, να με συγχωρείτε, πρέπει να σας διαβάσω τα γρήγορα κάτι που συνέβη με το Φίχτε, ο οποίος με την παρέμβασή του άλλαξε τελώς τα δεδομένα της θεολογίας, έτσι ώστε φτάσαμε και στην απομυθοποίηση. Ο μεγαλύτερος θεολόγος της οποίας είναι ο Μπούλτμαν, ακολουθώντας τον Χάιντεγκερ, το μηδενισμό του. Λοιπόν, ο Φίχτε αποκαθήλωσε τον Κύριο λέγοντας ότι είναι μοιραίο λάθος το φιλιόκβε των Λατίνων και δίδαξε πως το πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του πατρός, κάτι που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μια φυσική συγγένεια με τον υπερισιτό κόσμο, μια προϋπόθεση την οποία ξεκαθάρισε η διδασκαλία του Ιησού, λέγοντας ότι εγώ κάνω υπακοή στον πατέρα, χωρίς να ερμηνεύσουμε καθόλου τι σημαίνει που αναφέρεται ο Κύριος όταν λέει στον πατέρα, διότι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς έχει τις διαφορετικές εξηγήσεις από την καταγράμμα αναφορά της υποστάσεως του πατρός, διότι φτάσαμε σε παρατράγουδα με τη νέα θεολογία, η οποία λέει ότι ο πατήρ γεννά με τη θέλησή του και ελεύθερα τον Υιό, κάτι το οποίο δεν περιέχεται στην κλασική πατερική παράδοση. Δεύτερον, ήθελα να απευθυνθώ, με συγχωρείτε, αυτό ήταν για τον κύριο Ξάνη, στην κυρία Κολοβοπούλου, θέλοντας να μας, αν είναι δυνατόν, να μας ξεκαθαρίσει το εξής θέμα. Εφόσον η Δύση έχει τόσες αλλοιώσεις, έχει μετατοπιστεί, έχει απομυθοποιήσει την θεότητα του Κυρίου και θεωρεί τον Κύριο ένα ψηλό άνθρωπο, ο οποίος μπήκε στην ιστορία, αντικαθιστώντας την οικονομία του Υιού του Θεού, του Ζώντος, πώς λέμε, με την οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε στον οικουμενισμό και στην ένωση με αυτό το είδος θεολογίας? Αυτό είναι απορία πραγματικά, δεν γνωρίζω πώς μπορεί να είναι δυνατόν. Και επίσης τον αγαπητό κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ίσως αναφερθεί ή μπορέσει να μας διευκρινίσει κάτι που την προφητεία του κυρίου Τσομπανίδη. Λέμε τώρα ότι η νέα προφητεία και η νέα προσπάθεια, η νέα σελίδα που άνοιξε η Εκκλησία είναι το άνοιγμα στην ιστορία και τα λοιπά, ότι πρέπει η Ορθόδοξη να πάρει θέση, όπως λέει και ο κύριος Γιαναράς και τα λοιπά. Εγώ θέλω να θέσω ένα παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει αρκετά. Δηλαδή, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής επενεύει και κατά κάποιο τρόπο άλλαξε την πορεία ή εμπόδισε το Βυζάντιο εκείνη την εποχή να μπει στην ιστορία και να υπακούσει στους νόμους της ιστορίας και έφτασε μάλιστα η στιγμή σήμερα να κατηγορούν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, όπως το ακούσαμε σε μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε ο κύριος Ζησγιούλας, ότι ο Άγιος Μάξιμος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του μομεθανισμού. Τώρα πώς εξηγείται αυτό τώρα, το άνοιγμα στην ιστορία και η νέα προφητεία, όταν έχουμε μάρτυρες οι οποίοι έσωσαν την Εκκλησία από τη διάλυσή της και από την αφομοίωσή της το κράτος και στα συμφέροντα του κράτους, όπως ξέρουμε από την ιστορία του Αγίου Μαξίμου, μόνο αυτό. Τώρα, το άλλο θέμα που μας έθιξε ο κύριος Βασιλιάδης είναι ότι αρχίζουν οι καθολικοί να καταργούν το φιλιόκβε. Όμως, όπως είπε και ο Φίχτε, άλλαξε το
το τροπάριο των καθολικών και των προτεσταντών και μετατοπίστηκε στο θέμα του πατρός. Εγκατέλειψαν την οικονομία του ιού σαν αποτυχημένη και όπως το τόνισε εγώ, το ξεχώρισα αυτό και το έφερα γιατί είναι ενδεικτικό, ας το πούμε, της μετατοπίσεως και της μετατοπίσεως του Θεού και του Σωτήρος. Πώς θα μας σώσει η Αγία Τριά, δεν ξέρω, αλλά στον Πατέρα, λόγω του ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, άρα το Πνεύμα του ανθρώπου, όπως το ερμήνευσε κατόπιν και ο Χέγγελ, η αξιοπρέπεια και το μεγάλο του Κύρος και η μεγαλοσύνη του Πνεύματος του ανθρώπου εκπορεύεται από τον Πατέρα. Επομένως, χάνεται με την Αγία Τριάδα και τις άξιες ενέργειες, χάνεται η μετάνοια, χάνεται η προσπάθεια των ανθρώπων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσουμε τον Χριστό και χάνεται και η υπακοή και η ταπεινοφροσύνη, την οποία μας δίδαξε ο Κύριος, πρώτη ας το πούμε, η οποία μάλιστα αναγνώρισε αυτή το έργο, την διδασκαλία του Κυρίου, ήταν η Θεοτόκος, η οποία λέει «Δούλη Κυρίου, γεννητόμε κατά το ρήμα σου». Τότε, εάν βάλουμε την Αγία Τριάδα μέσα στις άξιες ενέργειες, τότε το Πάτερ ημών καταργείται. Δεν έχουμε πια θέλημα. Αλλά προσέξτε, δεν ενσαρκώθηκαν οι άκτισες ενέργειες. Μόνο ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, του Ζώδος, ενανθρώπισε. Μόνο. Αυτή είναι η απόλυτη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τέλειωσα. Συγγνώμη. Ωραία. Συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως, κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλιάδη, μισό λεπτό όμως, επειδή ξαφνικά πέσαμε στα βαθιά και εξεπλάγην και εγώ ο ίδιος, και εκείνο που θέλω βεβαίως να απαντήσουμε στα ερωτήματα οπωσδήποτε τα οποία έθεσε ο κύριος Πατρόζος, τα οποία ήταν βεβαίως, είχαν μια ραγδαία ροή, κάτι που με ξάφνιασε και εμένα, αλλά θέλω να δούμε και ονομαστικά, καταρχάς για να μας παρακολουθήσουν και σωστά όπως πρέπει αυτοί που παρακολουθούν και αυτοί που θα παρακολουθήσουν μετά το βίντεο, τι γίνεται με την κρίση. Αν δηλαδή διαπιστώνουμε μια πραγματική κρίση και σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Πατρόζος και τι είδους κρίση είναι αυτή. Αυτό είναι το κεφαλαιόδες ερώτημα, νομίζω από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε και στα υποερωτήματα, δηλαδή στα ζητήματα τα καθαρώς θεολογικά, παύλα δογματικά. Και να δούμε μετά και την οικουμενική προοπτική, όπως την ρώτησε, την καθόρισε ο κ. Πατρόζος. Τον οικουμενικό διάλογο δηλαδή. Εκείνος που θέλει πρώτος να ομιλήσει, ναι, παρακαλώ. Κύριε Βασιλιάδη, εσείς. Εγώ θα αρχίσω από το ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε σε μένα, μια αναφορά στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αλλά θα μου επιτρέψετε μια εισαγωγική, μάλλον ένα σχόλιο εισαγωγικό να κάνω, γιατί έχω πραγματικά ενθουσιαστεί από τον τρόπο με τον οποίο θέτεται τα ερωτήματα και στον τίτλο της απόψινής. Πρώτα απ' όλα, ο διάλογος είναι το ουσιαστικό στοιχείο το οποίο πρέπει να διακατέχει όλους μας, αλλά μερικές φορές, επί αιώνες τώρα, θα λέγαμε, αυτός ο διάλογος ήταν ένας διάλογος σε αντιπαράθεση. Δηλαδή μιλούσαμε εμείς για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και δογματίζουν διαφορετικά οι άλλοι, όπως το αντίθετο έκαναν και οι άλλοι και αντίθετοι από εμάς, σχολιάζοντας με τρόπο, θα λέγαμε, καθαρά υποκειμενικό. Εδώ βρισκόμαστε σε μία εποχή στην οποία θα αρχίσω από του Αγίου Μαξίμου την Ομολογητή, την γενικότερη θεώρηση, πέραν αυτών όσων είπε ο αγαπητός συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα έχουμε έναν Άγιο ο οποίος περιέγραψε τον 17ο αιώνα ως απότερο στόχο της θείας οικονομίας την αποκατάσταση της ενότητας και κοινωνίας η οποία στο σχέδιο της δημιουργίας αυτή η κατάσταση ενότητας και κοινωνίας επικρατούσε στον παράδεισο αλλά διεράγει
μετά την πτώση. Επομένως, αυτή η ενότητα και κοινωνία είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να επανέλθει η Εκκλησία χωρίς αντιπαραθέσεις, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή του διαλόγου και της κοινής μαρτυρίας, όσο περισσότερο αποφεύγουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις, οι οποίες για πολλούς αιώνες δημιούργησαν ένα τείχος επικοινωνίας. Γι' αυτό και ο τίτλος «Δογματική αλήθεια και κρίση του οικουμενισμού» ίσως φαντάζει αντίστροφος. Ίσως μπορούμε να πούμε η αλήθεια του διαλόγου, του οικουμενικού διαλόγου και η κρίση της παρεξήγησης μερικές φορές της δογματικής διδασκαλίας. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αυτή η ενότητα και κοινωνία την οποία διακονεί και πρέπει να διακονεί η Εκκλησία ως σώμα του ζώντος Χριστού, δηλαδή ως σώμα το οποίο συνεχίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού, ένα Αγίο Πνεύματι, το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εξορισμού, και τώρα θα μιλήσω και ως βιβλικός, είναι ο κατεξοχήν φορέας της κοινωνίας. Να θυμηθούμε τόσο την αρχαιότερη λειτουργική ομολογία που διασώζει η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το τελευταίο της εδάφιο, και το οποίο επαναλαμβάνει η λειτουργική πράξη της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσθέτει βέβαια σήμερα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη, προσθέτουμε σήμερα στη λατρεία, του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, αυτή η αναγκαιότητα της ενότητας και της κοινωνίας δεν αποτελεί, θα λέγαμε, αποκλειστικό στοχασμό του μεγάλου θεολόγου, του Αγίου Μαξίμου, τον οποίο βέβαια σεμνύνεται και η Δύση, γιατί ήταν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Το πιστοποιεί και η διήγηση της Πεντηκοστής στο βιβλίο των Πράξεων, όπου αποτυπώνεται, θα λέγαμε, αυτή η διήγηση και στο κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής, το οποίο τι λέει? Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεια, εννοεί την περίοδο του πύργου της Βαβέλ, αλλά συνεχίζει, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντας εκάλεσε. Άρα αυτή η κλίση για την ενότητα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και της δογματικής διδασκαλίας, θα εξηγήσουν οι συνάδελφοι οι ειδικότεροι μου, αλλά και της λατρευτικής και θα έλεγα χαρισματικής παρουσίας του σώματος του Χριστού. Επομένως, είναι ευθύνη η ιεραποστολική της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, που απορρέει φυσικά από την απαράβατη εντολή του Κυρίου «Ίνα πάντες εν όσιν», αλλά είναι και πεποίθηση της Εκκλησίας, αφού είναι και υπέρτατος στόχος της θείας οικονομίας, η ενότητα των πάντων. Ο Απόστολος Παύλος, επανέρχομαι πάλι στα βιβλικά λιμέρια μου, ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος λέει ότι στο τέλος η ενότητα, μάλλον υπέρτατος στόχος της θείας οικονομίας είναι η ενότητα των πάντων. Πώς το λέει αυτό το πράγμα? Είναι ή ο Θεός, το τέλος, τα πάντα εν πάση. Και φυσικά σε άλλες βιβλικές παραθέσεις, σε άλλες επιστολές, προχωράει ακόμη πιο πέρα ότι το μυστήριο της οικονομίας αποτελεί η εν Χριστώ ανακεφαλαίωση σύνολης της κτιστής δημιουργίας. Γι' αυτό και η ανακεφαλαίωση των πάντων, ανακεφαλαιώσατε τα πάντα εν Χριστώ, τα επί της ουρανής και τα επί της γης, λέει στην προφετησίους επιστολή. Το ίδιο πράγμα λέει και με λίγο διαφορετικό τρόπο σε άλλες επιστολές, στην προς Κολοσσαίους επιστολή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτή η βαθύτερη και ο απότερος στόχος της θείας οικονομίας,
της ενότητας των πάντων. Και αυτό οφείλει η Εκκλησία και σε αυτό τουλάχιστον το πράττει αυτό βέβαια εν συνάξει προσευχόμενοι εσπέρας και πρωί και μεσημβρίαση η Εκκλησία, έτσι, τι προσεύχεται υπέρ της των πάντων ενώσεως. Δηλαδή μια έννοια όμως που είναι ευρύτερη μιας δομικής ενότητας εκκλησιών οι οποίες για διαφορετικούς λόγους βρίσκονται σήμερα σε διάσταση κοινωνίας. Δεν έχουν κοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένας στόχος της φύσης και της ταυτότητας της Εκκλησίας. Δογματικά δεν υπάρχει κανένας ορισμός για την Εκκλησία και η ταυτότητά της δεν προσδιορίζεται με έναν ορισμό. Έτσι. Έχουμε με το σύμβολο της πίστεως μόνο τις ιδιότητες της Εκκλησίας. Αλλά αυτές οι ιδιότητες είναι η μία, η ενότητα, η αγιότητα, η αποστολικότητα και η καθολικότητα. Και το καλύτερο το οποίο κάνει η Εκκλησία για να προσδιορίσει την ταυτότητά της είναι να χρησιμοποιήσει εικόνες. Η πιο επιτυχής εικόνα την οποία χρησιμοποιεί και χρησιμοποιεί κατά κόρον πλέον η Εκκλησία ήταν αυτή που ο Απόστολος Παύλος εφήβρε, η εικόνα του σώματος. Αλλά αν δούμε, είναι μοίρια τα χαρίσματα της Εκκλησίας που δεν χωράει ένας ορισμός, μάλλον δεν χωράει μία εικόνα. Και παρουσιάζεται εικόνος, νύμφη, πολλά, τα οποία ο αείμνηστος ο Καρμύρης τα περιγράφει σε μία σελίδα ολόκληρη και αναφερόμενος βέβαια και στον Ιερό Χρυσόστομο που λέει ακριβώς αυτό το ίδιο. Αυτή την εισαγωγική παρατήρηση ήθελα να κάνω για να αποφύγουμε τις λεπτομερείς και λεπτολόγες θα έλεγα θεολογικές αναλύσεις, τις οποίες κάνει η Εκκλησία, κάνει η θεολογία, προσπαθώντας να διεισδύσει στο μυστήριο της Εκκλησίας. Γιατί αν βγάλουμε την Εκκλησία, μάλλον αν βγάλουμε τον μυστηριακό χαρακτήρα, όχι τον μυστηριακό των μυστηρίων, αλλά το ότι είναι ένα μυστήριο αυτή καθ' αυτή η Εκκλησία, έτσι, αν αφαιρέσουμε αυτό το πράγμα, τότε θα αρχίσουμε ιδεολογήματα, τα οποία μπορεί να μεταφραστούν σε θεολογήματα και να χάσουμε τον απότερο στόχο. Αυτό ήθελα έτσι εισαγωγικά να παρατηρήσω και στα υπόλοιπα οι συνάδελφοι εξ Αθηνών μπορούν να συνεχίσουν. Άρα, κύριε καθηγητά, να συμπληρώσω εγώ τώρα ένα ερώτημα, ίσως υποερώτημα. Θεωρείτε ότι η κρίση είναι υπαρκτή, αφορά την Εκκλησία, δεν έχετε έναν δογματικό ορισμό για την Εκκλησία και δεν θεωρείτε ότι αυτός ο ορισμός θα είναι σκόπιμος, δεν εξυπηρετεί κάτι και αυτή η κρίση είναι κρίση ενότητας. Έτσι το ονοματίζετε. Ναι. Ο ορισμός, κάθε ορισμός περιορίζει. Αυτό είναι ο όρος. Όταν λέμε ορισμός, ορίζω, επομένως έξω από αυτά τα όρια μερικές φορές είναι τα κανονικά, λέει η Εκκλησία, αλλά η χαρισματική διάσταση της Εκκλησίας είναι και πέραν των κανονικών ορίων της Εκκλησίας. Αυτό που λέμε ότι θέλει τους πάντα σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν, και δεν μπορούμε εμείς να περιορίσουμε, όπως το κάνουν μερικοί, βάζοντας όρια και λέγοντας ότι αυτοί είναι ισωσμένοι. Έχει γίνει αυτό στη Δύση πολύ έντονα, σε κάποια φάση. Χωρίζονται οι πιστοί, οι άνθρωποι, σε αυτούς οι οποίοι είναι σωσμένοι, είτε ανήκουν στο χριστιανισμό, και όλος ο υπόλοιπος κόσμος βγαίνει εκτός. Δηλαδή, αρχίζουμε και γινόμαστε οι θεολόγοι, οι αντικαταστάτες ή οι ιεροεξεταστές του έργου του Τριαδικού Θεού. Αυτό δεν είναι δική μας υπόθεση. Εμείς προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθούμε ως θεολόγοι να καθορίσουμε
τον τρόπο με τον οποίο θα μαρτυρήσει η Εκκλησία το μυστήριο της, το μυστήριο της σωτηρίας. Αυτό είναι. Εμείς αν είμαστε σώμα Χριστού, είμαστε σώμα Χριστού, γιατί συνεχίζουμε το σωτηριώδες έργο της κεφαλής αυτού του σώματος, του Χριστού δηλαδή, το οποίο μας άφησε ως παρακαταθήκη ένα Αγίο Πνεύματι, στέλνοντας τον παράκλητό του, να συνεχίσει αυτό το έργο μέσω του σώματος πλέον της Εκκλησίας. Αλλά το σώμα της Εκκλησίας, η οποιαδήποτε Εκκλησία, δεν θα τις αναφέρω ποιες είναι αυτές οι Εκκλησίες, δεν μπορεί να είναι πολλές, είναι μία μόνο, αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί μία Εκκλησία, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, εμείς είμαστε Καθολικοί, εμείς και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά αυτό το οποίο οφείλει να κάνει το σώμα του Χριστού είναι να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του σε όλο τον κόσμο. Αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το καθόρισε και η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος, ότι δεν ζει η Εκκλησία για τον εαυτό της, δεν θα πρέπει να αντιπαρατίθεται με τους διάφορους φορείς, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω ότι για να εκτελέσει το σωστικό της έργο η Εκκλησία με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο είναι όταν όλοι οι παράγοντες που τη συναποτελούν την Εκκλησία, κειμένους Εκκλησία, θεολογούς Εκκλησία, μοναχισμός, το λαϊκό στοιχείο, όλοι αυτοί οι φορείς, αν συνεργάζονται για να επιτευχθεί πραγματικά το έργο για το οποίο υπάρχει η Εκκλησία στον κόσμο. Αυτά ήθελα έτσι να καταθέσω έτσι στην αγάπη σας και την αγάπη των ακροατών μας, και τις λεπτομέρειες μπορούν να συνεχίσουν οι συνάδελφοι εξ Αθηνών. Ωραία. Ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Ξιώνης, η κυρία καθηγήτρια, η κυρία Κολοποπούλου, σχετικά με τα όσα έθεσε και ο κύριος Πατρόζος και σχετικά με το ονομαστικό ζήτημα της κρίσεως και της ταυτότητας, το είδος της κρίσεως που απασχολεί την Εκκλησία και αν αυτό πράγματι ισχύει. Να προχωρήσω εγώ, κύριε Μανάτο. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευκαιρίες, κύριε Πατρόζο, για τη συζήτησή μας. Να ξεκινήσω με την αλυσίδα, αφού μιλάμε για ενότητα, να μην σπάμε, είμαστε σε μια συνέχεια. Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που σταμάτησε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Βασιλιάδης, επισημένοντας ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουμε έναν ορισμό της Εκκλησίας με την έννοια που βρίσκονται σε ισχύ οι αριστοτελικές απαιτήσεις ενός ορισμού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι η Εκκλησία αποτελεί ακριβώς γεγονός ζωής. Όπως λοιπόν η ζωή δεν ορίζεται, αλλά περιγράφεται, το ίδιο βλέπουμε να υπάρχει και στη συνείδηση εξ αρχής της Εκκλησίας, από την πρώτη Εκκλησία. Δίνουμε λοιπόν τα βασικά σημεία της. Μιλήσαμε για τις ιδιότητες, έτσι όπως περιγράφονται στο σύμβολο Κωνσταντίνου Πόλεως. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς αυτή την εμπειρία. Κατατίθεται ακριβώς αυτή η εμπειρία του να ανήκω στην Εκκλησία. Όπως μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Πατερική Διδασκαλία, η οποία όμως στηρίζεται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε αυτή την απειρία της εικονικής περιγραφής. Σώμα, ναύς, νύμφη, μητέρα, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία ακριβώς περιγράφουν το γεγονός ζωής που είναι η Εκκλησία. Αυτό τώρα το γεγονός ζωής, στα ακόμη ενδότερά του, έρχεται και μας το καταθέτει έτσι με την κλασική του τοποθέτηση, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, λέγοντας ότι εν της μυστηρή σημαίνεται. Με την προοπτική βέβαια ότι έχουμε την υγιένουσα διδασκαλία, την αλήθεια της πίστεως. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να μιλήσει για μυστήρια. Εδώ η προϋπόθεση είναι πάντοτε η συνέχεια στην εμπειρία και στη βιούμενη κατάσταση του εκκλησιαστικού γεγονότος και της Θείας Αποκάλυψης, που είναι η αλήθεια της πίστεως. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν ξεκινώντας, συνεχίζοντας μάλλον, σε αυτά τα οποία
τα πολύ σημαντικά τα οποία κατέθεσε ο κύριος Πατρόζος είναι γεγονός ότι στη Δύση έχουμε μία πορεία στην θεολογική της κατανόηση και να μιλήσουμε, επειδή μιλήσαμε για οικουμενική κίνηση, να μιλήσουμε για το χώρο του προτεσταντισμού κυρίως, όπου αυτή η... το πολυπληθές πλέον των προτεσταντικών ομολογιών μας δίνουν ένα χώρο ο οποίος θεολογικά πολλές φορές είναι ασταθής. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απροσδιόριστος. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν να χτίσουν ένα είδος θεολογίας. Υπάρχουν εκφράσεις, αυτή η συνεχόμενη εξέλιξη των νέες θεολογίες που παρουσιάζονται, που είναι εγγενείς, υπάρχουν εγγενώς στη φύση, οι προϋποθέσεις μάλλον για κάτι τέτοιο, στην φύση του προτεσταντισμού. Τώρα, υπάρχει επίσης, σαν επίδραση σε αυτήν την κατάσταση, υπάρχει, αν θέλετε, και η επίδραση αντίστοιχα, η οποία προέρχεται και από την αντίληψη την προτεσταντική, της μεταφοράς στην Εκκλησία όλης της πραγματικότητας στην οποία ζει ο κόσμος. Δηλαδή, ο κατακαιρματισμός του κόσμου περνάει και σαν μία θεώρηση και στην ίδια την θεολογική έκφραση. Έτσι θα δούμε. Και στον προτεσταντισμό, αλλά και στον καθολικισμό να ισχύει αυτό. Δηλαδή, να μιλάμε για οικονομία του Χριστού και για οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά από πλευράς Ορθοδόξου, σαφέστατα, δεν υφίστανται. Δεν υπάρχουν οικονομίες ποικίλες. Μία είναι η Θεία Οικονομία. Δυστυχώς, αυτό μπορούμε να το δούμε να υποστηρίζεται και από Ορθοδόξους θεολόγους. Αυτό το σπάσιμο, να γίνεται λόγος οικονομία Χριστού. Στην εκκλησιαστική διδασκαλία δεν μιλάμε ποτέ για οικονομία Χριστού. Μιλάμε για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το οποίο ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται από όλοι και μέσα από τα δεδομένα της Καινής Διαθήκης και μέσα από την πατερική μας διδασκαλία, το γεγονός της Θείας Οικονομίας, το γεγονός της σωτηρίας του κόσμου. Δεν έχουμε λοιπόν από πλευράς Ορθοδόξου αυτόν τον κατακαιρματισμό. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε εμείς, μάλλον να ξεκινήσω αντίστροφα, τι προοπτική έχουμε για την Ένωση μέσα από αυτές τις συνθήκες. Τώρα θα μου επιτρέψετε μία άλλη θεώρηση. Είναι παρόν και ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος καθηγητής που έχει και την εμπειρία της οικουμενικής κίνησης. Προσωπικά όμως τουλάχιστον, δεν θεωρώ ότι πλέον μιλάμε για ένωση. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ένωση. Αυτό είναι εμφανές και είναι εμφανές και μέσα από την ίδια την κίνηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Γίνονται επαφές, γίνονται συζητήσεις. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι διμερείς θεολογικοί διάλογοι έχουν αλλάξει χαρακτήρα, αν δεν έχουν σταματήσει. Υφίσταται ακόμη ο διμερείς διάλογος Αγγλικανών Ορθοδόξων, αλλά και αυτός έχει περάσει σε ένα επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης. Όταν μιλάμε για ακαδημαϊκή συζήτηση, όμως δεν μιλάμε για επίπεδο διαλόγου που αποβλέπει σε ένωση. Είναι ακαδημαϊκή συζήτηση, να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, να δούμε εξελίξεις, να ζυγίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο μέσα από ένα επίπεδο της μεταξύ μας συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Οι υπόλοιποι διάλογοι διμερείς που είχαν στόχο όντως εξ αρχής, που είχαν αυτή τη ζέση, την αρχική, ότι ξεκινάμε, γι' αυτό το είναι απάντες ενώσει. Λοιπόν, αυτό, οι διάλογοι όλοι έχουν διαλυθεί οι υπόλοιποι. Γιατί ακριβώς φτάσαμε στα θεολογικά διέξοδα, εκεί που βλέπουμε ότι δεν υπάρχει το δεδομένο πλέον να υπάρξει πραγματική, μιλάμε για μυστηριακή πλέον κοινωνία, όταν μιλάμε για ενότητα. Αυτό δεν το βλέπουμε εν της πράγμασης. Το όραμα δεν έχει σταματήσει όμως. Το όραμα της ενότητας, όταν δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μιλάμε για ενότητα, η ενότητα εκκλησιαστικά μόνο μία προοπτική έχει. Τη μετοχή στο κοινό ποτήριο. Από εκεί και πέρα, αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει και ποτέ. Όμως αυτό δεν αποκλεί το γεγονός ότι δεν θα μπορούμε να συζητάμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να υπάρχει μια συνεννόηση σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να μην, να μην υπάρχει, αν θέλετε, όχι μόνο αυτός ο αποκλεισμός, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα της εκδήλωσης της ίδιας της Ορθοδόξης Θεολογίας. Η Ορθοδόξη Θεολογία είναι και από τη φύση της κοινοποιείται. Είναι, οφείλουμε να καταθέτουμε την αλήθεια αυτή που είναι. Και στην πορεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, μπορεί να μην είχαμε
τα αποτελέσματα, τα θεματικά που θέλαμε. Μπορεί να περάσαμε πολύ έντονες κρίσεις, όμως πολλά στοιχεία έδωσαν αφορμή. Η ορθόδοξη θεολογία, μάλλον, η ορθόδοξη συμμετοχή, έδωσε αφορμές για πολύ μεγάλες βελτιώσεις και στον ίδιο τον προτεσταντικό κόσμο. Τώρα, αν αυτές δεν ήταν στο επίπεδο το ικανοποιητικό, το να φτάσουμε στην ενότητα και την μετοχή στο ένα ποτήρι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά έχουν υπάρξει τόσες αλλαγές, από την αρχή δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικές. Εδώ πάλι μπορούμε να μιλάμε για μια, σήμερα ας πούμε, για μια άλλη κρίση. Η κρίση είναι πώς ήταν το Παγκόσμιο Συμβούλιο την εποχή του 40, του 50, του 60, του 70, που είχαμε θεολόγους, προτεστάντες μεν, αλλά θεολόγους. Και πώς είναι σήμερα. Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγάλο, το οποίο εν πωλής είναι ίσως, θεωρώ τουλάχιστον προσωπική μου άποψη αυτή, ότι είναι εν πωλής και πολύ σημαντικό για ποιο λόγο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ή για ποιο λόγο η όλη συζήτηση κινείται πλέον σε ένα επίπεδο κοινωνικό, με κοινωνιολογικές δομές, με κοινωνιολογικές μορφές και βλέπουμε τα θεολογικά θέματα, την καθαρή θεολογία δηλαδή, που ίσως να ήταν και η... είναι πάντοτε το έδαφος για να προχωρήσουμε βαθύτερα σε προβλήματα που μπορεί να αφορούν, βοηθάνε μάλλον, η πύλη στον οποίο θα βοηθούσε την κατάσταση της ορατής ενότητος, να μένει εντελώς πίσω. Έχουμε δηλαδή ένα θεολογικό έλλειμμα πολύ σοβαρό και κυρίως στον προτεσταντικό χώρο. Και αυτό το βλέπουμε, είναι γεγονός δηλαδή. Αλλά μέσα σε αυτό το χώρο όμως υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φωνές προτεσταντικές, οι οποίες μιλάνε ακριβώς για αυτή την κρίση που υπάρχει στον προτεσταντικό χώρο ως κρίση πλέον ταυτότητας, που οδεύουμε ως προτεστάντες, που αντιλαμβάνονται το έλλειμμα το οποίο υπάρχει. Από εμάς λοιπόν ως Ορθόδοξοι τώρα, είμαστε σε ένα επίπεδο διαλόγου, σε ένα επίπεδο επικοινωνίας, να το πω έτσι. Υπάρχει το επίπεδο κοινωνίας, δεν υπάρχει το επίπεδο της ένωσης. Είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο είπε, το οποίο το θέτει τόσο όμορφα ο Πατριάρχης, ο Ιερεμίας, ο Τρανός, σε αυτόν τον επιστολικό έτσι διάλογο που είχε με τους Λουθυρανούς της Τιβίγκης και μάλιστα εκείνη την περίοδο του 1570, που τους λέει ότι κοιτάξτε, με τα δογματικά θέματα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, όμως μπορούμε να επικοινωνούμε σε ένα επίπεδο φιλίας, να μην διαρριγούν δηλαδή, διαταραχθούν οι σχέσεις μας. Σε αυτό το επίπεδο κινούμαστε σήμερα οι Ορθόδοξοι. Δεν σβήνεται το όραμα της ενότητος και της ενότητος εν τυπίστη μιλάμε. Γιατί εδώ είναι η προσπάθεια των Ορθοδόξων σήμερα, ότι δεν δεχόμαστε ένα άλλο είδος ενότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι επειδή θα ταΐσουμε, θα βοηθήσουμε την οικολογική κρίση, ότι έχουμε ενότητα, εκτός και αν δώσουμε άλλες μία σε επίπεδα διαφορετικά την χρήση της έννοιας της ενότητας. Από πλευράς όμως εκκλησιολογικής, η ενότητα είναι η συμμετοχή μου στο ένα ποτήριο. Και αυτό προϋποθέτει τη βάση που είναι η ενότητα πίστεως. Και αυτή ήταν η συνείδηση των Ορθοδόξων εξ αρχής στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και συνεχίζει να είναι. Όπως εξ αρχής ήταν και συνείδηση, και ήδη το έχουμε και στην συμβουλευτική αυτή, στο συνέδριο που είχε γίνει στη Σόφια το 1981 για την συμμετοχή των Ορθοδόξων, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει με την απόλυτη, όχι απλώς βεβαιότητα, με την ταυτότητα ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που, αν δεν απατώμε, υπάρχει και στα κείμενα της Συνόδου της Κρήτης, το κείμενο αυτό για τις σχέσεις με τις άλλες εκκλησίες. Τώρα, εάν συμβαίνει κάτι άλλο πέρα από αυτά, εγώ σας λέω στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών αυτή τη στιγμή, μέσα από όλες τις επιτροπές και μέσα από την κίνηση, η Ορθόδοξη τοποθέτηση είναι συγκεκριμένη, τουλάχιστον σε επίπεδο δράσης. Και βέβαια, εννοείται ότι δεν μπορούμε να, ούτε από πλευράς τώρα δόγματος, σαφέστατα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτή την διάκριση, για τον κατακαιρματισμό
της θεολογικής αντίληψης, ότι αυτό που είπατε, κύριε Πετρόζο, για οικονομία Χριστού, οικονομία Αγίου Πνεύματος, αυτά είναι εντελώς εκτός. Αυτό που είναι θλιβερό όμως, είναι ότι δυστυχώς τα βλέπουμε στους Ορθοδόξους. Εκεί εμένα είναι, αν θέλετε, ο βαθύτερος προβληματισμός μου. Δηλαδή, εάν βρεθεί κάποιος σε ένα διάλογο και πει «Ναι, έχω την οικονομία του Χριστού και την οικονομία του Αγίου Πνεύματος», εκεί είναι το τι γίνεται για μένα το πρόβλημα. Ότι δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει αυτήν την τοποθέτηση που εκφράζει έναν κατακαιρματισμό, που τον βλέπουμε σε ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους μετά τη Δεύτερη Βατικανή, στον Herbert Miller, ας πούμε, που μιλάει για την συλλογική προσωπικότητα του Χριστού και πώς λειτουργεί το Άγιο Πνεύμα και πώς συνδέονται όλοι. Αυτά όλα τα βλέπουμε στους Ορθόδοξους θεολόγους, δυστυχώς. Και πώς όλα αυτά περνάνε και μιλάνε για οικονομία Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι κλασική ρωμαιοκαθολική θεολογία. Με συγκεκριμένες αφετηρίες, με συγκεκριμένα πλαίσια. Δεν είναι η Ορθόδοξη θεολογία. Με αυτή τη συνείδηση, πάντως, σε αυτή την κατεύθυνση, από τη μία πλευρά προς το ένα ζήτημα αυτό που θέσατε, και ότι ναι, συζητάμε γιατί ακριβώς κοινοποιείται, πολλές φορές αντιλαμβάνονται και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο την Ορθόδοξη τοποθέτηση, και μάλιστα πολλές φορές το λένε και οι ίδιοι πριν μιλήσουν οι Ορθόδοξοι. Βέβαια, λέει, αυτό από πλευράς Ορθοδόξου μπορεί να έχει κάποια θέματα. Γίνεται δηλαδή ένας διάλογος. Αλλά σας λέω και πάλι ότι να μιλήσουμε για ένωση, εγώ το θεωρώ... Μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Άρα θεωρώ ότι έως τώρα συμφωνείτε απολύτως με τον κύριο Βασιλιάδη σε ό,τι αφορά την κρίση, την υποσυζήτηση κρίση και την ταυτότητα της Εκκλησίας, και ότι αυτή η κρίση είναι μια κρίση ενότητας. Όχι, δεν θα λέω ότι είναι κρίση ενότητας. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία κρίση στην ενότητά της. Αν υπήρχε κρίση στην ενότητα της Εκκλησίας, θα είχαμε σοβαρότητα, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Θεωρώ ότι η όποια κρίση που υπάρχει είναι κρίση ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς, αν θέλετε, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Το πρόβλημά μας είναι ότι η ταυτότητα της Εκκλησίας είναι, επί τη βάση των περιγραφών που έχουμε, είναι συγκεκριμένη, η πορεία της είναι εγγυημένη, η ταυτότητά της, να το πω κάπως αλλιώς, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με ποσότητα, έχει να κάνει με καθαρή ποιότητα, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε, και ένας να μείνει, αυτός είναι η Καθολική Εκκλησία. Αυτά είναι τα λόγια του Πάπα Λιβέριου, και όταν παρουσιάστηκε, όταν του είπαν να υπογράψει κατά του Μεγάλου Αθανασίου. Και λέει ο Πάπας Λιβέριος, λέει έμεινες μόνος σου. Δεν έχει σημασία. Και ένας να μείνει, ο έχων την ορθή πίστη, αυτός είναι η Καθολική Εκκλησία. Αυτό μας λέει πάρα πολλά για αυτό το ζήτημα που λέτε τώρα. Οπότε θεωρώ ότι η κρίση, αν μπορούμε να πούμε να μιλήσουμε για κρίση ακριβώς, είναι η δική μας κρίση ταυτότητας ως προς το τι είναι, τι σημαίνει να είσαι Ορθόδοξος και τι σημαίνει να είσαι μέλος της Εκκλησίας. Εδώ υπάρχει κάτι δυσδιάκριτο, φύεται ένα ακαθόδες ζήτημα ξαφνικά. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι δεν ξέρω αν αποφύγουμε τον ορισμό, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να θέσουμε, υποθέτω, σε ό,τι αφορά τα γνωρίσματα, κάτι που είναι αξιολογικά πρώτο. Αν λοιπόν εκείνο που είναι αξιολογικά πρώτο είναι η ενότητα, αλλά τώρα υποστηρίζεται ότι η ενότητα δεν είναι πρώτη, επειδή ακόμη και αν ένας μείνει στην Εκκλησία, τότε η Εκκλησία παραμένει η Καθολική Εκκλησία και η σωτηρία εγγυημένη. Αν θέσουμε αξιολογικά πρώτο γνώρισμα την σωτηρία, δηλαδή την Εκκλησία ως σωτηρία, δηλαδή ως σώμα Χριστού, δεν καταλαβαίνω πώς θα διασωθεί η καθολικότητα εάν χαθούν όλοι και απομείνει μόνο ένας. Η καθολικότητα είναι θέμα αληθείας, κύριε Μανάτο. Είναι θέμα αλήθειας. Είναι η καθολικότητα της πίστεως. Την πίστη, σε ό,τι αφορά την πίστη. Είναι η καθολικότητα της πίστεως, δεν είναι η καθολικότητα των ατόμων.
Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι αν ένας μείνει, και αυτό είναι που φαίνεται και από την, αυτά που λέει ο Χριστός στην Αγία, που κατατίθεται στην Αγία Γραφή, ότι αν υπάρχουν 50, αν υπάρχουν 10, αν υπάρχει ένας, θα σωθεί η πόλη. Λέει, θα σωθεί ο ένας. Ο ένας πιστός. Γιατί αυτός είναι η Καθολική Εκκλησία. Αλλά νομίζω ο κύριος Ξιόνης μπορεί να αναλύσει αυτό ακόμη περισσότερο από το μετράς, έτσι, καθαρά. Να κάνουμε και καμιά παρέμβαση. Να παρέμβω λίγο. Ναι, κύριε Πατρόζο. Συγγνώμη, ε. Λοιπόν, αστευόμενος λίγο όμως, δηλώνω ότι υπάρχει στο Ευαγγέλιο ο ορισμός της Εκκλησίας. Μάλιστα. Λέει ακριβώς, είναι η αρχή του κηρύγματος του Κυρίου. Μετανοείται ήγκη και γάρ, η βασιλεία των ουρανών. Η Εκκλησία είναι μια πύλη προς την βασιλεία των ουρανών. Όμως η κρίση τώρα για την οποία ψάχνουμε είναι ότι, όπως ανέφερε και ένας μεγάλος θεολόγος παλιότερα, ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα ακολουθώντας και τη λογική της θεοσοφικής σχολής Μπλαβάτσκι, ο Απόστολος Παύλος κατήργησε την μεσιανική πορεία της ιστορίας προς τα έσχατα, την οριζόντια κίνηση, και στη θέση της έβαλε την κάθετη προς την Βασιλεία των Ουρανών, καταστρέφοντας την πίστη της πρώτης Εκκλησίας. Αυτό, λέω, είναι κρίση, μεγάλη κρίση, η οποία τρέχει από πολλά χρόνια, δεν διορθώνεται, και δυστυχώς ακολουθούμε την οριζόντια πορεία, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, διότι και εάν λάβουμε υπόψη λίγα πράγματα από την Αποκάλυψη, μπορεί ενδεχομένως να καταλήξει στον κρεμό. Η κάθετη όμως πορεία πηγαίνει στη Βασιλεία. Και ο σκοπός της σωτηρίας δεν είναι, δεν ξέρω τι, να συμπεριφερόμαστε, να αποκτήσουμε, να γίνουμε καλοί χριστιανοί, καλοί άνθρωποι, να μετέχουμε των μυστηριών, είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, νομίζω. Το καταθέτω. Συγγνώμη. Προσωπικά εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά πώς κερδίζουμε? Δηλαδή η έννοια της Εκκλησίας αυτή είναι όταν λέμε ναύς. Τι είναι το ναύς? Είναι ακριβώς αυτό το οποίο σε διατηρεί ζωντανό. Τι σημαίνει η Βασιλεία των Ουρανών? Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η οριζόντια. Δεν είναι η κάθετη. Μάλιστα. Η οριζόντια, σωστά το ανέφερε, ναός, είναι το καράβι, το οποίο πλέει προς τα πού πλέει, προς τα έσχατα. Η ταυτότητα της Εκκλησίας προσδιορίζεται ή πρέπει να προσδιορίζεται από αυτό το οποίο είπατε πολύ σωστά, τη Βασιλεία του Θεού, στην οποία, της οποίας Βασιλείας του Θεού είναι μία αναλαμπή και πρόγευση η ζωή αυτής της πορείας στο χρόνο, η οποία οδεύει προς τα έσχατα. Αλλά θα ήθελα μία πολύ σύντομη ακόμη παρέμβαση να κάνω σε ό,τι αφορά την κρίση. Η κρίση δεν είναι κακό πράγμα. Βέβαια, το τοποθετεί πολύ σωστά ο αριστοτελικός κυραϊκός σύνδεσμος, πολύ σωστά, γιατί πράγματι με κρίση θα δουλέψουμε, αλλά οι κρίσεις μερικές φορές είναι και θετικές, δεν είναι μόνο αρνητικές. Δηλαδή, να μην παίρνουμε μόνο την αρνητική πλευρά της κρίσεως. Και να πω μια πολύ χαρακτηριστική του Αποστόλου Παύλου, επειδή πολύ αναφέρθηκε και ο κ. Πατρόζος στην τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου. Προσέξτε το βασικό στοιχείο στον διάλογο, του οποίο ανέφερε η κ. Καλλιγουρούπουλου, είναι η ευχαριστιακή κοινωνία. Αυτό είναι το οποίο λείπει. Η ορατή ενότητα λείπει, δεν λείπει η ταυτότητα, η ενότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μία. Αλλά η ορατή ενότητα, για λόγους στους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε, ή αδυναμίας ανθρώπινη, ή ανθρωπίνων αμαρτημάτων κτλ. Κτλ. Αυτή έχει διαραγεί. Αλλά ο στόχος είναι η ευχαριστιακή ενότητα, η ευχαριστιακή κοινωνία. Τώρα, προσέξτε το συμβάν το οποίο συνέβη στην πρώτη εκκλησία με τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια. Εκεί υπήρχε μία κρίση μεγάλη εάν θα γίνουν δεκτοί οι εξεθνών χριστιανοί
τι να, να γίνουν δεκτοί πού. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο συζητείται, ήταν αποδεκτό από όλους. Να γίνουν δεκτοί στις κοινές τράπεζες, στην κοινή τράπεζα, στην ευχαριστιακή τράπεζα. Που έλεγαν ότι όχι, όσοι δεν είναι περιτετημένοι, όσοι δεν ακολουθούν αυτούς τους συγκεκριμένους όρους της Παλαιάς Διαθήκης, διέτης, καθαρότητος κτλ. Κτλ, κτλ, όσοι δεν είναι περιτετημένοι, άρα αυτοί δεν θα μπορέσουν. Και η μεγάλη συμβολή του Αποστόλου Παύλου ήταν ότι, και μάλιστα ήρθε και σε σύγκρουση και με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος σε κάποια φάση, για να μην χαλάσει την ενότητα, παρασύρθηκε ή δεν παρασύρθηκε ή εκουσίως απήχε, ενώ προηγουμένως, λέει η προς Γαλάτες επιστολή, μετά των εθνών συνίσθηκε. Δηλαδή, όχι ότι έτρωγε ξεχωριστά, απλώς δεν συμμετείχε ή μάλλον συμμετείχε σε ευχαριστιακή τράπεζα, στα κοινά δείπνα, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά και θα λέγαμε προληπτικά της Βασιλείας του Θεού. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν κρίσεις τις οποίες σήμερα δεν μπορούμε καν να τις διανοηθούμε. Ανέφερε πολύ σωστά η κυρία Καλοβοπούλου ότι εδώ έχουμε και μία πορεία και μία περισσότερο ενότητα με την πολυμορφία. Εμείς σήμερα την πολυμορφία δεν μπορούμε να την δεχτούμε. Νομίζουμε ότι θα χρειαζόμαστε μια αποκλειστικότητα, μια άλλη ερμηνεία του ίδιου του γεγονότος του Χριστός, ίσως δεν μας βοηθάει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ενότητα της πίστεως για να έχουμε μια κοινή ευχαριστιακή κοινωνία. Αλλά μην ξεχνάτε αυτό το οποίο λέμε καθημερινά στην Θεία Ευχαριστία. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονεί ομολογήσομεν. Το να ομολογήσει κάποιος πρέπει να περάσει από μία άλλη διαδικασία ταπείνωσης, αγάπης και τα λοιπά. Και το κυριότερο λίγο αργότερα πάλι στην Θεία Ευχαριστία, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άρα αυτά τα δύο, η πορεία δηλαδή προς την ορατή ενότητα και η ομολογία, πολύ σωστά, χωρίς διαχωρισμούς, αυτό το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, έχουμε να κάνουμε με του Υιού, έτσι, του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να τα βλέπουμε όλα συνεκτικά και όχι αποκλειστικά και διαιρετικά. Αυτό ήθελα έτσι λιγάκι σε αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια η οποία γίνεται για να μπούμε και να αναλύσουμε το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της σωτηρίας, το μυστήριο, αν θέλετε, της χαρισματικής έκφρασης της Εκκλησίας, της ενότητας της θεολογίας ως διαφορετικής προσέγγισης, γιατί χωρίς τη θεολογία δεν μπορούν να παρουσιαστούν και οι δογματικές αλήθειες, να καταγραφούν η εμπειρία, να καταγραφεί. Αυτή είναι η θεολογική προσέγγιση. Η χαρισματική έκφραση του μυστηρίου της Εκκλησίας, η αγιοπνευματική, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές και στις προηγούμενες συναντήσεις, είναι η άλλη, η οποία όμως δεν διαφέρει ή δεν πρέπει να διαχωρίζεται από την θεολογική. Χαρισματική και θεολογική αποτελούν μία ενότητα. Ναι, μια παρέμβαση, Σπύρο. Ναι, αλλά δεν φαίνεσαι όμως, Γιώργο. Ναι, είναι λιγάκι προβληματική κατάσταση, γιατί υπάρχει πολύ πιτσιρικάδα εδώ γύρω-γύρω. Εντάξει, ακούμε τότε. Και θα γίνεται μήλος το πράγμα να πω. Λοιπόν, αυτό το οποίο, μια-δυο μικρές παρατηρήσεις για να βοηθήσουμε λιγάκι την κατάσταση και εμείς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε βέβαια. Ο κύριος Μπόρας. Ναι, ναι, Γιώργος Μπόρας, ναι. Από το Αριστόλιο Πανεπιστήμιο, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, παλιός απόφυτος. Το θέμα είναι το εξής, ότι την σωτηρία δεν την συνεχίζει καταρχήν η Εκκλησία. Η σωτηρία είναι η υπόθεση του Κυρίου, την οποία και ποτέ δεν απεμπόλυσε ο Κύριος. Συνεχώς ο Κύριος σώζει έως τη συντελεία των αιώνων. Αλλά και το γεγονός που ανέφερε ο κύριος Πατρόνος προηγουμένως,
ότι η Εκκλησία υφίσταται ως πύλη η οποία θα μου επιτρέψει τον ορισμό εφάπτεται του κόσμου. Εφάπτεται του κόσμου δεν είναι από τον κόσμο, είναι το κόσμο, αλλά δεν είναι του κόσμου η Εκκλησία. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και η κίνηση η οποία, ας το πούμε, φαίνεται ως οριζόντια κίνηση μέχρι τα έσχατα για την Εκκλησία και των πραγμάτων δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υφίσταται αυτή η κίνηση, διότι η Εκκλησία δεν έχει ένα σκοπό να πάει πουθενά τον άνθρωπο, ούτε αριστερά ούτε δεξιά, αλλά πάνω. Μόνο πάνω. Και αυτό δεν το κάνει βεβαίως η Εκκλησία, αυτό το κάνει ο Κύριος. Η Εκκλησία είναι η ορατή πύλη που έθεσε ο Κύριος εν το κόσμο, μείουσα εν το κόσμο η Εκκλησία, λοιπόν, για να μπορέσει ο Κύριος να βοηθήσει τον άνθρωπο να έρθει προς αυτόν. Και η ενότητα, η οποία αναφέρομαι συνεχώς εδώ πέρα τώρα, για τον Κύριο, κατά την άποψή μου και από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα από τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι ούτε νομική, όπως είπατε προηγουμένως εσείς, το πράγμα το οποίο δεν το αντιλέγω, αλλά έχει ένα λειτουργικό χαρακτήρα, όπως μας αναφέρει και ο Σημαίων Νέος Θεολόγος. Αλλά πολύ περισσότερο, για να πάμε πιο πέρα τα πράγματα, νομίζω ότι η ενότητα για την οποία μιλάμε είναι η πρόσληψη του Κυρίου και η χαρισματική, ας το πούμε, αντιδωρεά δωρεά του Κυρίου, τον ακτή, οτιδήποτε έχει σχέση με το άκτη σου, μέσα από την ενανθρώπιση του. Γιατί όπως είπε και στην αρχή και ο κύριος Πατρόζος, ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι των εκτίσεων ενεργειών. Έχουμε την ανθρώπιση του Κυρίου, έχουμε το σώμα του Κυρίου. Δεν μπορούμε δηλαδή να διασπάσουμε τον Κύριο σε άκτης ενέργειας, κτισές κτλ. Άρα λοιπόν, το άκτης το οποίο ο Κύριος είναι εκ των πραγμάτων δικό του, μέσα από την ανθρώπιση μας το κάνει χαρισματικά δωρεά. Άρα λοιπόν η πρόσληψή μας από τον Κύριο, ας το πούμε, σηματοδοτεί χωρίς να ορίζει σε καμία περίπτωση την ενότητα. Η ενότητα δηλαδή είναι μια πολύ φτωχή λέξη και είναι και μια πολύ φτωχή, οπωσδήποτε θέλετε, περιγραφή για αυτό το οποίο ο Κύριος μας δίνει. Είναι δηλαδή το άρρητο το οποίο δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Άρα λοιπόν, υποβιβάζοντας αυτό το πράγμα σε μια ενότητα και ενδεχομένως, όπως είπατε κύριε καθηγητά, κύριε Βασιλιάδη, ορατή. Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο να είναι ορατή ενότητα? Τι ανάγκη έχει δηλαδή ο πιστός, ο οποίος μετέχει, ας το πούμε, το ακτής του μέσα από την δωρεά αυτή που κάνει ο Κύριος, μιας ενότητας ορατής? Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Θα ήθελα να το δούμε αυτό λιγάκι. Και αργότερα έχω και μια άλλη ερώτηση, την οποία απλώς έτσι να θίξω αρχικά, ως προς το ζήτημα της κίνησης του στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, ως προς το γεγονός που ανέφερε και η κυρία Κολοβοπούλου, ότι ναι, μεν οι Ορθόδοξοι παρίστανται εκεί πέρα, αλλά παρίστανται παραδείγματος χάρη έχοντας συνεχώς τις σημαίες σηκωμένες ψηλά, ότι εμείς δεν πάμε παραπέρα από εδώ πέρα. Μα έχουμε ένα σωρό ανακοινώσεις, όπου παραδείγματος χάρη Ραβένα και δεν συμμαζεύεται από τον κύριο Ζιζιούλα και όλους αυτούς, οι οποίοι δείχνουν ότι έχουμε, δεν πάμε παραπέρα, αλλά έχουμε ξεφύγει εντελώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια σύνθεση, συνεχή σύνθεση, στην οποία σύνθεση η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξέρουμε καν αν διαπραγματεύεται τα μη διαπραγματεύσιμα ή έχει ήδη απεμπολίσει τα διαπραγματεύσιμα και διολυσταίνει συνεχώς στη συμμετοχή ως μέρος. Και εδώ βλέπουμε δηλαδή μια. Αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης, είμαστε στον Αριστοτελικό Σύλλογο εδώ πέρα, τέλος πάντων, ότι έχουμε τα πολλά να θέλουν να συνθέσουν το όλον. Πράγμα το οποίο είναι και αντίφαση της όρης. Γιατί ο Αριστοτέλης έχει ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Άλλο το όλον, άλλο τα μέρη. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Εκκλησία να φαίνεται, να θέλει να είναι μέρος και αυτό. Και αυτοί των πολλών, των οποίων εκεί πέρα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο προσπαθούν να προχωρήσουν σε μια σύνθεση και να ορίζουν το οικουμενικό ως τη σύνθεση. Δηλαδή το οικουμενικό, το οποίο κάποτε ήταν η πρόταση, παραδείγματος χάρη, ας το πούμε, η πρόταση του Κυρίου, ότι αυτή είναι η Εκκλησία, αυτός είμαι εγώ, που είναι μια οικουμενική πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή, γιατί είναι οικουμενική από τη φύση της και είναι αυτή καθ' αυτή η οικουμενική. Και εδώ βλέπουμε μια νέα νοηματοδότηση του οικουμενικού, ότι το οικουμενικό είναι το οποίο συντίθεται από τα ανά την οικουμένη παραδείγματα ή οικουμενικές δοξασίες, πίστες κτλ. Λοιπόν, πράγμα το οποίο μας φέρνει μπροστά σε ένα σοβαρό ερώτημα. Κατά πόσο δηλαδή η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μέρος, γιατί το ξέρουμε αυτό το πράγμα όλοι, είναι μέρος αυτής της κατατόπους πνευματικότητας που εμφανίζεται παντού, ξεφετρώνει παντού μια πνευματικότητα, ή είναι η καθ' αυτού έκφραση στα όρια που είπαμε προηγουμένως της πύλης, της πίστης του Κυρίου, γιατί η Εκκλησία είναι του Κυρίου και η πίστη είναι του Κυρίου. Και κάτι περισσότερο, το οποίο το είχα κάνει και μια ερώτηση την προηγούμενη φορά, και επειδή ας πούμε θα εμείνω πλέον, γιατί θέλω μια απάντηση σε αυτό το πράγμα, ο Ιωσήφ ο Σιχαστής, ο οποίος είναι ένας τοπικός, ας το πούμε, Άγιος, και τον γνωρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, πολύ αμφιβάλλω να τον γνωρίζει κάποιος Δανός ή κάποιος Σουηδός. Τι θα μπορούσε να πει σε μια συνεδρία του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών? Θα ήταν κατανοητός? Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι ο Ιωσήφ κομίζει
το οικουμενικό. Μπορούν να αντιληφθούν ότι ο Ιωσήφ, ο Ισυχαστής, ήταν το οικουμενικό και δεν χρειαζόταν καμία σύνθεση ούτε καμία άλλη ενότητα ή ενοποίηση ή οτιδήποτε λέξη θέλει βάλετε για να μπορέσει να αποδείξει ότι η Εκκλησία, η πρόταση του Κυρίου είναι αυτή που είναι καθ' αυτή μπροστά του. Δηλαδή, ο Ιωσήφ είναι αυτή η πρόταση τη Εκκλησία καθ' αυτή. Μπορούμε αυτό το πράγμα να το δούμε λιγάκι. Έχει νόημα δηλαδή η παρουσία του Ιωσήφ Ισυχαστή σε ένα συμβούλιο, σε ένα παγκόσμιο συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι εντελώς με εξωγήινο. Είναι μια καρικατούρα πνευματικότητος. Αυτά έτσι είναι ολίγες. Δεν θέλω περισσότερο να πω για την ώρα. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλα για το μακρηγορία. Μπορώ να πω κάτι, κύριε. Εάν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος καθηγητής, θα πρέπει να μας αφήσει, διότι έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Κύριε καθηγητά, αν θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, έστω και προς ώρας. Ναι. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την παραχώρηση. Ελπίζω να μην σας χάσουμε, να σας έχουμε σε μια επόμενη συνάντηση. Θα μπορούσα να πω κάτι πριν φύγει ο κύριος Βασιλιάδης. Εδώ είμαι. Σε λίγο θα φύγω. Δεν φεύγω αμέσως τώρα. Θα μπορούσα να πω κάτι. Ναι, κύριε Χαραλάμπος, για τον κύριο Βασιλιάδη. Ναι, γιατί το είχαμε ξεκινήσει την τελευταία φορά και θα ήθελα να το συμπληρώσω. Μιλήσατε, κύριε Βασιλιάδη, είπατε για το μυστηριακό χαρακτήρα της Εκκλησίας και η κυρία Κολοβοπούλου ανέφερε, έτσι το εξέθεσε. Πολύ περιεκτικά και την τελευταία φορά είχα ξεκινήσει να λέω ότι για τον παραλληλισμό σώματος και βιολογικά δηλαδή θεωρώντας το θέμα και αναφέρθηκα στο κύτταρο και είπα ότι το κύτταρο, δηλαδή αυτή την δομική μονάδα, την βασική θεμελιώδη δομική μονάδα, η οποία είναι κάτι πολύ μικρό και ασήμαντο και έτσι κάνοντας με αυτό φεύγουν εκατοντάδες από το χέρι πεθαμένα. Αυτή την μονάδα δεν μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή όσες αναλύσεις και να κάνουμε μπορούμε να συνθέσουμε τα επιμέρους τμήματα, μόρια και όλα αυτά, αλλά αυτή την ζωή που έχει μέσα του το κύτταρο, αυτή την vis viva, δεν είμαστε σε θέση εμείς να τη δώσουμε. Αυτή τη δίνει αυτή έρχεται εκ της δημιουργίας. Και τώρα θα ήθελα απλώς να προσθέσω αυτόν τον παραλληλισμό. Και όπως δεν είμαστε σε θέση ούτε το κύτταρο να δημιουργήσουμε, το ίδιο, πόσο μάλλον, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ή να συντάξουμε μια εκκλησία. Όσα μέρη και να προσθέσουμε, ό,τι θεολογικές αναλύσεις και να βάλουμε, την Εκκλησία την δίνει ο Κύριος και νομίζω αυτά τα είπε και η κυρία Κολοβοπούλου και ο κύριος Μπόρας. Απλώς αυτό πριν φύγετε, γιατί είχε μείνει εκκρεμότητα από την τελευταία φορά. Ευχαριστώ. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό το οποίο με απασχολεί εμένα είναι οι οποιασδήποτε απόψεις θεολογικές μπορούμε να σκεφτεί ο καθένας από μας, είτε ακαδημαϊκοί θεολόγοι είτε μέλη της Εκκλησίας, αυτά όλα πρέπει να τεθούν υπόψη μιας συνοδικής έκφρασης του σώματος της Εκκλησίας και αυτή η συνοδική έκφραση του σώματος της Εκκλησίας. Ξέρω, ακούγομαι. Ακούγεστε μόνο. Ναι, ωραία, φεύγει η εικόνα και τα λοιπά. Αυτή η συνοδική έκφραση της Εκκλησίας, εδώ και πολύ καιρό, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο μέχρι πρόσφατα την Αγία και Μεγάλη, όταν συνήλθαν και σε ορισμένα ζητήματα, κυρίως τις σχέσεις, γιατί το κύριο πρόβλημα ήταν η μαρτυρία της Εκκλησίας στον κόσμο, το μεγάλο κείμενο του Ιεραποστολικού, και το δεύτερο ήταν η σχέση και η ευθύνη της Εκκλησίας για την ενότητα, την ορατή ενότητα, την οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει, τη στιγμή που εν συνόδο και μετά από συζητήσεις ενός περίπου αιώνα κατέληξε
η Εκκλησία μας να έχει βάλει ως στόχο την συνέχιση του σωτηριώδους έργου του ίδιου του Χριστού, αφού είμαστε σώμα του ζώντος Χριστού. Και αυτό δεν θα το αποφασίσει ο ένας θεολόγος ή ο φιλόσοφος ή οποιοδήποτε άλλος ή το οποιοδήποτε μέλος μεμονωμένο της Εκκλησίας. Έχει κάθε μέλος δικαίωμα να έχει μερικές απόψεις. Αυτές οι απόψεις θα πρέπει να κατευθούν, θα λέγαμε, στην δεξαμενή του συνόλου της Εκκλησίας για να προχωρήσει η πραγματική ενότητα και η έκφραση, η ενιαία έκφραση του σώματος της Εκκλησίας. Αυτά ήθελα και να σας ευχαριστήσω, γιατί θα πρέπει πλέον να σας αφήσω, να σας ευχηθώ να συνεχίσει η συζήτησή σας. Είναι ενδιαφέρουσα και πραγματικά δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες οι οποίες να αγγίζουν την πεμπτουσία πραγματικά σήμερα της μαρτυρίας της Εκκλησίας. Γιατί μαρτυρία έχουμε, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Πολύ σωστά είπε κάποιος ότι εμείς δεν δικάζουμε. Ένας είναι ο κριτής. Εμείς ακριβώς εκφράζουμε όσο γίνεται πιο ακριβώς σωστά με βάση το Ευαγγέλιο, εκφράζουμε την πίστη της ενιαίας Εκκλησίας και προσπαθούμε αυτή την πίστη να την εφαρμόσουμε τόσο ως μεμονωμένα άτομα, όσο και ως σύνολο, ως εκκλησιαστικό σώμα προς τα έξω. Λοιπόν, καλό σας βράδυ και πάλι ευχαριστώ για την πρωτοβουλία, αλλά και την πρόθεση που μου κάνατε να μετάσχω. Εμείς... Το συγγνώμη, για την... Ευχαριστούμε και εμείς. Θα χωρίσω. Λοιπόν, επιτρέψτε μου ένα λόγο, σας παρακαλώ. Εγώ ανακάλυψα το πρόβλημα. Θα μιλήσει αμέσως μετά η κυρία Κολοκοπούλου και ο κύριος Ξιώνης δεν έχει μιλήσει καθόλου. Ο Στρώμας παρακολουθεί υπομονετικά. Εγώ ανακάλυψα το πρόβλημα και το πρόβλημα είναι η θεματοποίηση της ενότητας. Δηλαδή, ενώ η κυρία καθηγήτρια λέει πράγματι και συμφωνεί με τις απαιτήσεις που έχει ο κύριος Μπόρας, συμφωνεί με την επισήμανση που έκανε ο κύριος Χαραλάμπος, ότι πράγματι το καθολικό είναι το αληθές στην Εκκλησία και όχι η ενότητα. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονική θεματοποίηση της ενότητας και σε ό,τι αφορά την οικουμενική κίνηση, ενώ η Εκκλησία, σε ό,τι αφορά την καθολικότητά της και αποφεύγοντας έναν οποιοδήποτε ορισμό που θα περιόριζε αυτό που είναι η Εκκλησία, σε ό,τι αφορά όμως αυτή την καθολικότητά της, είναι σωτηρία. Είναι κήρυγμα μετανοίας ή ενσάρκωση, όπως το έχει πει ο κύριος Πατρόζος. Η Εκκλησία είναι ενσάρκωση, άρα σωτηρία. Αλλά το θέμα το οποίο συζητάμε συνεχώς, τουλάχιστον το θέμα το οποίο αξιοποιείται στους διαλόγους, δεν είναι η ενσάρκωση ή η σωτηρία, αλλά η ενότητα. Γι' αυτό το έθεσα, λέω, μήπως το θέτουμε αξιολογικά πρώτο και άρα ουσιωδώς πρώτο και άρα σε ό,τι αφορά την ίδια τη θεολογία, εκείνο που απομένει να γίνει κάθε φορά είναι να μειώνουμε όλο και περισσότερο το χώρο που κατέχει η θεολογία προκειμένου να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιχειρούμενη ενότητα. Μόνο και μόνο δηλαδή, όπως τίθεται το ζήτημα αξιολογικά από την άποψη της λογικής, από την άποψη της εκφοράς του λόγου, εδώ υπάρχει μια υποψία, μια γενική υποψία, την οποία εξέφρασε μάλιστα με τρόπο νομίζω αρκετά λεπτομερή ο κύριος Μπόρας, και αφορά το πρόβλημα της ενότητας ως ουσιώδες ή ως πρώτο, ενώ εκκρεμεί το πρόβλημα της σωτηρίας, το οποίο είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δηλαδή είναι η θύρα, η πύλη, η οδός της σωτηρίας. Υπό την έννοια όμως ότι η Εκκλησία είναι ενσάρκωση, δηλαδή είναι το σώμα του Χριστού. Αλλά δεν γίνεται καμία συζήτηση γύρω από αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται καμία συζήτηση για το κήρυγμα της μετανοίας, κάτι το οποίο είχαμε θέσει και στην πρώτη συζήτηση, παρών των ημών. Εσάς, ημών, κυρία Κολοβοπούλου και του κυρίου Ξιώνη, ότι το κήρυγμα της μετανοίας λείπει, η Εκκλησία ως ενσάρκωση λείπει και το κήρυγμα της μετανοίας κερδίζει, το κήρυγμα της ενότητας
η απέτηση για ενότητα κερδίζει συνεχώς έδαφος κατ' ουσίαν άνευ προϋποθέσεων. Γιατί όταν τεθεί αξιολογικά πρώτη και έτσι τίθεται στο διάλογο ως αξιολογικά πρώτη αλλά και ουσιωδώς πρώτη, τότε δεν απομένει τίποτε λιγότερο, και επιμένω σε αυτό, παρά να μειώσουμε τη θεολογία βαθμιδών ώστε να κερδίσουμε την ενότητα. Και ρωτώ αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η σχέση της ενότητας με την καθολικότητα της αλήθειας, της δογματικής αλήθειας, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος της απόψινής συζήτησης, και πώς αυτό εκβάλλει στη σωτηρία? Αυτό δεν έχω ακόμη καταλάβει, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέρος, αν όχι το ουσιαστικότερο, τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος της κρίσεως, και έχει και αποτυπώσεις στη γενική κρίση, στη θεσμική κρίση εμπιστοσύνης που αφορά την κρίση του απλού λαού, την κρίση εμπιστοσύνης του απλού λαού προς το ιερατείο, προς την ιεραρχία και προς τους ειδικούς της θεολογίας, οι οποίοι κάνουν τους διαλόγους στην οικουμενική κίνηση για την ένωση των εκκλησιών. Μπορούμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Κυρία Κολοβοπούλου, είχατε αμέσως μετά, ο κύριος Ξιώνης μετά από εσάς. Δύο πράγματα μόνο, γιατί είπατε πολλά, κύριε Μανάτο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τις ιδιότητες της Εκκλησίας, μία Αγία Καθολική και Αποστολική, και μιλάμε για ενότητα, μιλάμε για καθολικότητα, μιλάμε για αγιότητα, αυτά δεν τίθεται σε ιεραρχική τάξη, πρώτο, δεύτερο, αξιολογικά. Υπάρχει η τάξη που δεν είναι όμως αξιολογική, είναι η μία, όλα αυτά είναι η Εκκλησία. Όταν μιλάω λοιπόν για ενότητα, και μιλάμε για ενότητα, με ποια οπτική έγινε η συζήτηση περί ενότητος? Η συζήτηση έγινε περί ενότητος γιατί ακριβώς βλέπουμε έναν κατακερματισμένο χριστιανισμό στη Δύση. Και μιλάμε για την ανάγκη, σαν κατάθεση κηρύγματος σωτηρίας, αν θέλετε, ή ας λόγος σωτηρίας, να υπάρξει η ενότητα, που σημαίνει τι? Να είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ενώ της αγιότης, καθολικότης της πίστεως και αλήθεια, αυτά δεν κόβονται. Είναι όλα ένα. Να το πω ένα ως προς την πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει τάξη, αλλά δεν υπάρχει αξιολογικό κριτήριο. Τι προηγείται, τι δεν προηγείται. Όλα αυτά είναι ταυτοχρόνως μαζί η Εκκλησία. Τώρα, όταν μιλάμε για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, και αυτό είναι σημαντικό, η Ορθόδοξη Εκκλησία συμμετέχει, και αυτά έχουν κατατεθεί, δηλαδή, δεν σας τα λέω. Συμμετέχει με την εμπειρία και με το δεδομένο ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η ίδια. Αυτή είναι η ταυτότητά της. Ένα σημείο αυτό. Δεύτερο σημείο. Σε αυτά που είπε ο κύριος Μπόρας, δεν συμμετέχει η Ορθόδοξη Εκκλησία με το σκεπτικό ότι είναι ένα τμήμα της όποιας εκκλησίας ή της όποιας αλήθειας. Αυτή είναι η θεωρία των κλάδων. Η θεωρία των κλάδων απορρίπτεται απολύτως. Και μάλιστα σας μιλάω με τέτοια εξονυχιστική λεπτομέρεια που ακόμα ελέγχονται και οι λέξεις. Έρχομαι όμως εδώ να επισημάνω ένα ζήτημα, αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι τα κείμενα που ανέφερε ο κύριος Μπόρας, κύριε Μπόρα, και το κείμενο της Ραβένας ήταν από τον διάλογο με τους Ρωμακαθολικούς. Δεν ήταν στα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Εγώ δεν λέω ότι εξαγιάζονται τα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου. Έχουν βγει πολλά κείμενα τα οποία είναι προβληματικά αν κριθούν από πλευράς Ορθοδόξου. Γι' αυτό και κάθε φορά που θα βγει κάποιο κείμενο, το οποίο είναι κείμενο στην καλύτερη περίπτωση, είναι τα λεγόμενα κείμενα σύγκλησης, όχι συμφωνίας, σύγκλησης, που σημαίνει ότι πάνω κάτω μπορούμε να βρούμε υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία τίθενται υπό συζήτηση πάντοτε και υπό αίρεση. Πάντοτε υπάρχει η ορθόδοξη αντίδραση απέναντι σε αυτά τα κείμενα, που σημαίνει σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας, αλλά διαφωνούμε σε αυτά τα θέματα. Ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό όμως, είναι ποιο? Ότι υπάρχουν περιπτώσεις ή υπάρχουν συνθήκες που μπορεί να υπάρχει μία μη σωστή ορθόδοξη εκπροσώπηση. Εκεί μπορεί να βγει ένα κείμενο όντως που έχει μέσα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτό από πλευράς Ορθοδόξου.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι συμμετέχουμε, δεν αναζητούμε την ενότητα θεωρώντας ότι εμείς είμαστε ένα κομμάτι ενός δέντρου και ψάχνουμε να βρούμε τα υπόλοιπα κομμάτια μας για να γίνουμε ένα δέντρο, μία εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Γιατί? Γιατί σας λέω και πάλι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι το βίωμα και ταυτότητά της. Ότι είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και καταθέτει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Γιατί είναι όμως γεγονός? Γιατί όμως είναι σημαντικό γεγονός και συνδέεται με το θέμα της σωτηρίας άμεσα? Διότι αν δεν έχω μία υγιένουσα διδασκαλία, πώς θα έχω σωτηρία? Η σωτηρία δηλαδή δεν είναι κάτι απροσδιόριστο. Η σωτηρία προϋποθέτει υγιένουσα διδασκαλία. Εδώ είναι λοιπόν το ζήτημα. Πόσο ακολουθώ αυτήν την υγιένουσα διδασκαλία η οποία υπάρχει στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία? Πόσο αυτό εγώ μπορώ να το καταθέσω? Γιατί όταν λέμε, το πρώτο που λέμε είναι ποιο? Μία πίστης. Ένας Κύριος, ένα βάπτισμα. Εκεί είναι η σωτηρία. Και εκεί είναι το θέμα, πόσο έχουμε εμείς αυτό που εμείς ερχόμαστε και καταθέτουμε, κατά πόσο ο λοιπός χριστιανικός κόσμος το αποδέχεται ή όχι. Και τι εννοεί? Γιατί εγώ μπορώ να λέω ένα αλφα στοιχείο και ο άλλος μπορεί στην παράδοση του να καταλαβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όμως δεν μπορώ να μιλάω για σωτηρία αν δεν έχω την υγιένουσα διδασκαλία. Και η υγιένουσα διδασκαλία είναι η παράδοση, η παρακαταθήκη που διατηρεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκεί είναι το ζήτημα. Τουλάχιστον έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ κατά την άποψή μου. Ναι. Είναι σαφές νομίζω. Βεβαίως υπάρχει μια υποσημείωση σε αυτό το ζήτημα. Και τελειώνω, συγγνώμη για την πολυλογία. Υπάρχει μια υποσημείωση. Η υποσημείωση έγκυται στο εξής. Είναι διαφορετικό το να έχει κανείς την εμπειρία της σωτηρίας και διαφορετικό το να μιλά για τη σωτηρία είναι απλώς να διατυπώνει θέσεις για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας που αφορά τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο κύριος Μπόρας έθεσε προηγουμένως το ζήτημα της πιθανής παρουσίας, ας πούμε, ενός γέροντος Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή σε ένα τέτοιο διάλογο, σε ένα τέτοιο οικουμενικό διάλογο. Είναι αποδεκτό ένα τέτοιο πρόσωπο και η εμπειρία την οποία καταθέτει, κάτι το οποίο έχει αναφέρει κατά επανάληψη και ο κύριος Πατρόζος? Τι θα γίνει με την αγιοπνευματική εμπειρία? Δεν τη συζητά κανείς, ως αν η Εκκλησία να μην είναι ενσάρκωση και ως αν η Εκκλησία να μην είναι οδός σωτηρίας και η σωτηρία να τα θεωρείται ήδη δεδομένη. Και εκείνο που κυνηγάμε είναι η ενότητα και το πολύ πολύ σε σχέση με αυτή την ενότητα η διατύπωση της ορθής πίστεως, η διατύπωση της δογματικής διδασκαλίας, χωρίς όμως την εμπειρία της σωτηρίας. Δηλαδή χωρίς την εμπειρία της την αγιοπνευματική εμπειρία. Αυτό τι σημαίνει? Κατά τη δική μου την άποψη και με όρους φιλοσοφικούς έχουμε δύο αντινομικές καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι η κατάσταση της επιδιωκόμενης, της επιχειρούμενης ενότητας, δηλαδή μία συνθήκη εν διαρκή κινήση, νόμιμη και θεμητή από την άποψη την εκκλησιολογική, όπως μας την ανέλησε και στην προηγούμενη συζήτηση ο κύριος Τσομπανίδης και ο κύριος Βασιλιάδης. Και έχουμε μια άλλη συνθήκη, ακίνητη όμως, η οποία παραμένει σαν μουσιακό είδος και το πολύ πολύ να αποτυπώνεται στα γραπτά κείμενα, δεν αφορά όμως κανέναν, την εμπειρία ή τη ζωή κανενός, γιατί απλώς δεν διανοίγεται στη συζήτηση. Δηλαδή η εμπειρία της σωτηρίας ή με άλλα λόγια η αγιοπνευματική εμπειρία. Οπότε εκείνο το οποίο θα έπρεπε να θεματοποιηθεί περισσότερο είναι να υπάρξει μια σύγκραση, μια συνεννόηση, μια επικοινωνία ανάμεσα στα δύο ζητήματα, είναι όχι η ενότητα μόνη της, αλλά η ενότητα σε σχέση με την αγιοπνευματική εμπειρία, όπως το ζήτημα που είχε θέσει της προάτης στην προηγούμενη συζήτηση στον κύριο Τσομπανίδη και στον κύριο Βασιλιάδη, ο κύριος Πατρόζος. Η γνώση που έχουμε, ας πούμε, των κοινωνικών ή των πολιτικών, των διεθνών ζητημάτων, των τεχνολογικών, δηλαδή της σύγχρονης επιστήμης, σε σχέση με την αγιοπνευματική εμπειρία και στο κέντρο η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει θεματοποιηθεί και σε ό,τι αφορά το γενικό μας τίτλο «Τι είναι η κρίση σήμερα στην Εκκλησία» είναι η κρίση αυτή αφορά την υποψία του απλού λαού για το ότι η Εκκλησία προχωρά σε μία συνεννόηση, σε μία επικοινωνία
με ορίζοντα την ενότητα, χωρίς να διαθέτει την αγιοπνευματική εμπειρία και χωρίς επίσης να την επιδιώκει υπό την έννοια του ότι θεωρεί ότι η σωτηρία είναι δεδομένη. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πράγματι, τη διαφυλάσσει ο Κύριος και πρέπει να θεωρείται ένα συμβάν ολοκληρωμένο υπ' αυτή την έννοια. Εκεί βρίσκεται νομίζω ένα πρακτικό ζήτημα το οποίο έχει λάβει και θεωρητικές διαστάσεις και τώρα επανέρχομαι σε μια συνομιλία που είχαμε στην πρώτη μας συζήτηση, δηλαδή αυτή ακριβώς η αντινομία ανάμεσα στην κίνηση που παρατηρείται στους διαλόγους για την ενότητα της Εκκλησίας και την απουσία κίνηση σε ό,τι αφορά τη δογματική διδασκαλία, δηλαδή το δόγμα της σωτηρίας, την οικονομία της σωτηρίας, αυτή η αντινομία δημιουργεί και την εσωτερική κρίση συνεννόησης, εμπιστοσύνης ανάμεσα στον απλό πιστό λαό, τους Αγίους τους οποίους εμπιστεύεται, όπως είναι ο Γέρον Παΐσιος, ο Γέρον Πορφύριος, ο Ιωσήφ, ο Ησυχαστής, την ιεραρχία από την άλλη πλευρά, που έχει ένα κήρυγμα το οποίο κάθε τι άλλο παρακήρυγμα μετανοίας είναι, αντιθέτως είναι ένα κήρυγμα βεβαιότητας για τη διανομή της χάριτος και της σωτηρίας εκ μέρους του κλήρου και από την άλλη πλευρά την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία κινείται επίσης στην συνθήκη εκείνη, στην προοπτική εκείνη της οποίας μας μιλήσε και την προηγούμενη φορά ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Τσομπανίδης. Εδώ έχουμε ένα θέμα, δεν ξέρω τι είδους θέμα, ας το αφήσω, δεν θα το ορίσω, δεν θα το προσδιορίσω. Έχουμε ένα θέμα συνεννόησης, καταρχάς βασικής συνεννόησης, συνεννόησης πρώτα απ' όλα γλώσσας. Μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Μερικά από αυτά τα οποία υποστηρίζουμε είναι ενδογενώς αντιφατικά και η πραγματικότητα όπως την παρατηρούμε να ξετυλίγεται είναι διαφορετική ή αντιφατική από τη ζωή και την εμπειρία. Αυτό νομίζω, αυτό όλο ως πλέγμα στοιχείων απαρτίζει το σύνολο της κρίσης, της εκκλησιαστικής κρίσης, το οποίο προσπαθούμε να προσδιορίσουμε με αυτή τη συζήτηση. Τέλος πάντων, βάζω μια άνετη τελεία και θα ήθελα, επειδή ο κύριος, ζητώ συγγνώμη από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Ξιόνη, μας παρακολουθεί τόση ώρα υπομονετικά, σημειώνει μεν, αλλά ποιος ξέρει τι θα μας σύρει τώρα. Μπορώ να ζητήσω από τον κύριο καθηγητή 2 λεπτά. Μπορώ. Ναι. Καταχρώμενο στην υπομονή σας. Μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βρήκα ένα ωραίο κείμενο του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού. Είναι στο «Προς θαλάσσιον διαφόρων απόρων». Είναι στο 14 γάμα, στην ΕΠΕ του Μερετάκη. Είναι «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος» μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Λέει λοιπόν ότι, συγγνώμη, λοιπόν, αναγνωρίζουμε ότι η γνώση των θείων είναι διπλή, η σχετική που βρίσκεται μόνο στο λόγο και στις έννοιες και που δεν έχει κατά την πράξη με την πείρα αίσθηση εκείνου που έγινε γνωστό και που με αυτήν οικονομούμε την παρούσα ζωή. Και η πραγματική αληθινή γνώση που με την πείρα μόνο κατά την πράξη, χωρίς λόγο και έννοιες, παρέχει όλη την αίσθηση εκείνου που έγινε γνωστό, μετέχοντάς το κατά χάρη, και με αυτή τη γνώση υποδεχόμαστε κατά την μελλοντική κατάπαυση, την πάνω από την φύση θέωση που πραγματοποιείται διάκοπα. Και προσθέτει ένα απίστευτο και πραγματικά ενθουσιώδες. Και η σχετική γνώση, επειδή βρίσκεται στο λόγο και στις έννοιες, λένε ότι κινεί την επιθυμία προς την μεθεκτική κατά την πράξη γνώση. Ενώ η γνώση με την ενέργεια που από την πείρα και με τη μέθεξη αυτού που έγινε γνωστό παρέχει την αίσθηση, αποθεί την γνώση που βρίσκεται στο λόγο και τις έννοιες. Συγγνώμη, that's it. Να με συγχωρείτε, μου άρεσε πολύ το δεύτερο σκέλος που λέει ότι και η γνώση αυτή, όπως είπε και η κυρία Κολογοπούλου, και είναι εντελώς απαραίτητη, διότι και η γνώση αυτή η δογματική κινεί την επιθυμία προς την γνώση την απόλυτη του Κυρίου, όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, δεν γνώρισα τον Κύριο. Συγγνώμη, τέλος, συγγνώμη κύριε καθηγητά.
Κύριε καθηγητά, εσείς. Ναι, τα είπατε όλα. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Συγγνώμη. Καταρχάς, υπάρχει ορισμός μέσα στην πατερική διδασκαλία και όπως θα το έλεγα εγώ, ορίζεται η Εκκλησία αορίστως. Θα το διαβάσω στο αρχαίο κείμενο και θα το εξηγήσω. Την τίνιν Αγίαν Εκκλησίαν, τύπον και εικόνα Θεού φέριν, ως την αυτήν αυτό κατά μίμησιν και τύπον ενέργειαν έχουσαν. Η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα Θεού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λέει ο Μάξιμος Ομολογητής και το ορίζει στο έργο του Μυσταγωγία, στο πρώτο κεφάλαιο, ξεκινάει με αυτό ακριβώς τον ορισμό. Επομένως υπάρχει ένας αόριστος ορισμός. Δηλαδή, ότι η Εκκλησία είναι ό,τι είναι ο Θεός. Συμβολίζει το Θεό η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τύπος όμως και εικόνα. Δεν είναι αυτό που είναι ο Θεός, αλλά εξεικονίζει τη θεότητα, εξεικονίζει το Θεό. Τι είναι ο Θεός? Άκουσα πολύ προσεκτικά τις τοποθετήσεις όλων, τις ερωτήσεις και το γενικότερο συμπέρασμά μου είναι ότι δεν ξέρουμε βασικά ή δεν έχουμε περιγράψει το τι είναι η Εκκλησία πρώτα, για να ορίσουμε μετά την κρίση της Εκκλησίας ή την κρίση της θεολογίας. Αν δεν ξέρεις αυτό το οποίο κρίνεις, αν περνάει κρίση ή δεν περνάει κρίση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Τι είναι λοιπόν η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η ενότητα. Αυτό που είπανε και ο κύριος Βασιλιάδης και η κυρία Κολοβοπούλου και λέγεται, είναι η ενότητα. Ποια όμως είναι η ενότητα? Αυτό που είναι ο ένας Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι η πραγματικότητα στο Θεό είναι η μία ουσία. Η πραγματικότητα. Και το ίδιο επαναλαμβάνει κατά λέξη ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το ότι η ενότητα είναι ακριβώς η Εκκλησία. Όμως, θα δούμε τι σημαίνει ενότητα όμως, στη συνέχεια. Αυτό που έχει ο Θεός κατ' ουσίαν δεν είναι τυχαίο, το ότι η αναφορά του Μαξίμου του Ομολογητού είναι στην ενότητα του Θεού, στον έναν Θεό. Δεν αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, δηλαδή αναφέρεται στη μία ουσία. Αυτό που ο Θεός έχει κατ' ουσίαν, φυσικά η Εκκλησία δεν μπορεί να το έχει κατ' ουσίαν, διότι δεν είναι μία θεότης, δεν είναι θεότητα, δεν είναι άκτιστο και δεν έχει την απλότητα της ουσίας. Άρα η Εκκλησία εξαιτίας του ότι είναι ο κόσμος και θα σας πω αμέσως γιατί είναι ο κόσμος. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις πριν προχωρήσω για να εξηγήσω την ενότητα. Κόσμου κτίσεις εστίν ή της Εκκλησίας κατασκευή. Η δημιουργία του κόσμου είναι η κατασκευή της Εκκλησίας. Αυτό είναι η Εκκλησία, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τίποτα δεν είναι δυνατότερο από την Εκκλησία, παρά μόνον η Εκκλησία, και τίποτα δεν υπάρχει εκτός αυτού. Ουρανού σώμα ουκ ανέλαβε ο Χριστός, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκκλησία δε σάρκα ανέλαβε. Η σάρκωση δηλαδή είναι η σάρκωση, η αναγέννηση της Εκκλησίας. Σάρκωση σημαίνει τη σάρκωση της ήδη υπάρχουσας Εκκλησίας. Γιατί ανέλαβε την σάρκα της Εκκλησίας, δεν έκανε την Εκκλησία. Επομένως δεν είναι ο Χριστός που κάνει την Εκκλησία, αλλά ο Χριστός αναλαμβάνει την Εκκλησία, ο σώμα του. Και λέει, δια την Εκκλησίαν ο ουρανός, ου δια των ουρανών η Εκκλησία. Δεν ανέλαβε σώμα ουρανού, το μεταφράζω ο Χριστός, ο Λόγος, όχι, αλλά ανέλαβε σάρκα Εκκλησίας. Για την Εκκλησία υπάρχει ο ουρανός, όχι για τον ουρανό η Εκκλησία. Και άλλα πάρα πολλά τα οποία υπάρχουν στον Ερμά, παρατηρούνται άλλες εκφράσεις και σε άλλες πατερικές σε πατερικά έργα. Γιατί θέλω να πω ότι η Εκκλησία είναι ολόκληρος ο κόσμος. Μαζί με τη δημιουργία υπάρχει και η Εκκλησία.
Μαζί με την Εκκλησία υπάρχει και δημιουργία. Επομένως, ολόκληρος ο κόσμος είναι η Εκκλησία. Και όλη την Εκκλησία, όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, συνέχει ο Θεός με την Θεία του Πρόνοια. Συνέχει και συνάγει και περιγράφει, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Και αλλήλεις και αυτό προνοητικώς ενδιασφίγγει τα τενοητά και τα αισθητά. Με λίγα λόγια, ότι ο Θεός ενώνει την Εκκλησία, ενώνει τον κόσμο, ενώνει τα πάντα. Και πώς τα ενώνει ο Θεός? Φυσικά όχι κατ' ουσία. Η μόνη πιθανότητα, προνοητικός όπως λέει εδώ πέρα ο Μάξιμος Ομολογητής, με την πρόνοιά του, δηλαδή με την ενέργεια, με την Θεία ενέργεια. Αυτές οι ενέργειες του Θεού, αυτό που λέμε άκτιστες ενέργειες, και απαντώ και στον κύριο Πατρόζο στο ερώτημά του που έθεσε πριν αρκετή ώρα, στην αρχή της συζήτησης αυτής, περί ακτίστων ενεργειών, ότι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο, δεν παρουσιάζεται ο Θεός εν υποστάτως, αλλά παρουσιάζεται κατ' ενέργεια. Όπως λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι πατέρες, θέση, όχι φύση. Έτσι λοιπόν έχουμε την παρουσία του Θεού κατ' ενέργεια μέσα στον κόσμο, και αυτές οι ενέργειες, η παρουσία του Θεού, οι ενέργειες του Θεού ενώνουν τα πάντα σε ένα. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία. Στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως τίθεται το ερώτημα. Ποια είναι η ενοποιητική αρχή της Εκκλησίας? Και εδώ ερχόμαστε στην πίστη. Η πίστη, η οποία είναι το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Η πίστη είναι αυτή που ενώνει, γι' αυτό και συνδέει τη μία Εκκλησία με τη μία πίστη και το ένα βάπτισμα. Η μία, ο Απόστολος Παύλος, η μία πίστη λοιπόν είναι αυτή που συνδέει. Είναι η απόλυτη αυτοπαράδοση και εμπιστοσύνη του ανθρώπου στον ίδιο τον σαρκωμένο Λόγο του Θεού. Δηλαδή σε αυτόν τον Λόγο που ανέλαβε την σάρκα της Εκκλησίας για να την ανανεώσει, να την αναγεννήσει και να την κάνει πολύ πιο λαμπρότερη από ό,τι ήταν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα βρήκε την Εκκλησία ο Χριστός, δεν την έκανε την Εκκλησία. Έχουμε μία εσφαλμένη, ο Χριστός ως σαρκωμένος Λόγος, φυσικά και την δημιουργεί μαζί με τη δημιουργία. Είναι δημιούργημα του Θεού, του Χριστού, του Λόγου είναι η Εκκλησία. Αλλά κατά τη σάρκωση όμως αναλαμβάνει τη σάρκα της Εκκλησίας. Δεν την κάνει την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία προϋπάρχει του Χριστού, της σαρκώσεως του Χριστού. Είναι η Εκκλησία των πρωτοτόκων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και ερμηνεύει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι είναι η Εκκλησία απαρχής κόσμου, πριν ακόμη την πτώση του ανθρώπου, η οποία στη συνέχεια αυτή η Εκκλησία με την πτώση του ανθρώπου γίνεται αυτή που γίνεται και απαιτείται πλέον η σάρκωση του Λόγου για την αναγέννηση πάλι της Εκκλησίας και την ανακαίνισή της. Επομένως, λέμε κρίση της Εκκλησίας. Ποια είναι η κρίση της Εκκλησίας? Η κρίση της Εκκλησίας είναι αυτό που έγινε με την πτώση του ανθρώπου. Οποιαδήποτε πτώση του ανθρώπου, των πιστών ανθρώπων, σημαίνει κρίση της Εκκλησίας. Και ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα. Ποια είναι η επόμενη κρίση της Εκκλησίας? Η πρώτη ήταν η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Η δεύτερη κρίση και οριστική είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Από τη στιγμή που υπάρξει το βδέλυγμα της ερημώσεως μες στην Εκκλησία, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα έσχατα, τα οποία βέβαια δεν πρόκειται να σταματήσουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους, που θα είναι η Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, η κρίση της Εκκλησίας είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και ποιο είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως? Είναι η διαίρεσή της. Είναι η διάλυση της Εκκλησίας. Όχι από τους εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από τους εσωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή από τους πιστούς, οι οποίοι ανατρέπουν και αμφισβητούν την ίδια την πίστη. Η οποία πίστη, όπως είπαμε, είναι ο ενοποιητικός παράγοντας της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν οι πιστοί, οι κληρικοί,
οι επίσκοποι ακόμη χειρότερο, ή και όλοι οι υπόλοιποι, εργάζονται ή συμβάλλουν στην διάλυση της πίστεως, που είναι ο ενοποιητικός παράγοντας της Εκκλησίας, αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Οι αιρετικοί είχαν πρόβλημα ως προς την ερμηνεία, αλλά πίστευαν. Από τη στιγμή όμως που θα αμφισβητηθεί αυτή η ίδια η πίστη, τότε διαλύεται η Εκκλησία. Και αυτό ακριβώς είναι η κρίση της Εκκλησίας, η πνευματική κρίση της Εκκλησίας. Είναι η ουσιαστική, όχι μόνο πνευματική, αλλά και ουσιαστική κρίση της Εκκλησίας, που σημαίνει το ότι πλέον δεν έχουμε Εκκλησία. Διαλύεται η Εκκλησία. Στην Εκκλησία δηλαδή κυριαρχεί ο θάνατος. Διότι εάν πάψει ή να εκλείψει ο ενοποιητικός παράγοντας, ο αναζωογονητικός παράγοντας, που είναι η πίστη στον έναν Χριστό, στον σαρκωμένο Χριστό, τότε διαιρείται η Εκκλησία και επομένως ως διαίρεση θανατούται, θα νεκρώνεται. Γιατί ο θάνατος αυτό είναι, διαίρεση είναι ο θάνατος, δεν είναι κάτι άλλο, αυτό είναι θάνατος. Η διαίρεση του ανθρώπου με το Θεό, η διαίρεση του ανθρώπου, της ανθρώπινης ύπαρξης, η διαίρεση της ψυχής με το σώμα και η διαίρεση των υλικών στοιχείων του σώματος. Όλα αυτά σε κάθε περίπτωση ονομάζονται θάνατος. Επομένως, η κρίση της Εκκλησίας είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Και θα μου πείτε τώρα, πώς αυτή εντοπίζεται. Καταρχάς εντοπίζεται στις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες, όταν έχουμε την διαίρεση της πίστεως. Το θέμα είναι καθαρά δογματικό, δεν είναι κοινωνιολογικό. Δεν είναι δηλαδή η προσέγγιση το ένα με τον άλλο. Δεν είναι η αγάπη. Διότι αυτά που είπε ο κύριος Βασιλιάδης, δυστυχώς δεν είναι να με ακούσει, ότι η αγάπη στην χριστιανική εκκλησία δεν έχει κανέναν συναισθηματισμό. Μην ξεχνάτε το ότι ο ίδιος ο Θεός, ως Θεός, δεν έχει συνέστημα. Το συνέστημα είναι ανθρώπινο ιδίωμα. Δεν είναι θεϊκό ιδίωμα, είναι συνέστημα. Δεν υπάρχει αυτό. Το συνέστημα είναι του επιθυμητικού της ψυχής, το οποίο επιθυμητικό δεν υπάρχει στο Θεό. Είναι της αλόγου κτήσεως. Αυτή είναι η ανθρωπολογία, η χριστιανική ανθρωπολογία. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει θέμα αγάπης με την έννοια του συναισθήματος. Υπάρχει αγάπη, αλλά με την έννοια της ενώσεως ή όπως ακριβώς λέγεται, δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, την έχουν μόνο οι Άγιοι, συνανακυρνάται η ψυχή προς το αγαπητόν κεράσμιον, όπως λέει συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Δηλαδή, δεν υπάρχω εγώ πλέον. Δεν υπάρχει η προσωπικότητά μου, το πρόσωπό μου, η υπόστασή μου, το όνομά μου, η ανάδειξή μου, η πρόταξή μου κτλ. Δεν με ενδιαφέρει το εγώ, ό,τι και αν είναι αυτό το εγώ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτός στον οποίο αναφέρομαι. Εάν μιλάμε για μέσα στον κόσμο, είναι το αγαπημένο μας πρόσωπο, όπως η μητέρα στο παιδί που προσδιορίζεται από το παιδί της, και στην περίπτωση της πνευματικής σχέσης και της εκκλησιαστικής ζωής είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν προσδιορίζομαι εγώ πλέον ως εγώ, ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα. Προσδιορίζομαι μόνον ως Χριστός, γιατί αναφέρομαι στον Χριστό. Ζω, υπάρχω από τον Χριστό, ζω για τον Χριστό, πεθαίνω για τον Χριστό. Άρα στην προκειμένη περίπτωση ακριβώς αυτού του είδους η αγάπη ξεπερνά τα όρια του συναισθήματος. Είναι μία αυτοπαράδοση του ανθρώπου, η οποία πλέον δεν έχει καμία μα καμία σχέση με τους συναισθηματισμούς. Δεν κλαις από αγάπη, δεν κλαις από μετάνοια ή θλίψη. Κλαις μόνον από πίστη. Είναι τα δάκρυα της πίστεως, όχι δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα χαράς, ούτε χαρμολύπης. Είναι δάκρυα πίστεως. Απλά παραδίδομαι, λέω Χριστός και κλαίω και τίποτα περισσότερο. Χωρίς να έχω ούτε εικόνα του Χριστού, ούτε εικόνα του σταυρωμένου. Χωρίς να έχω τίποτα μπροστά μου. Απλά και μόνον το όνομα Χριστός διαλύει τα πάντα στη ζωή μου. Αυτή λοιπόν είναι η κρίση της Εκκλησίας. Η κρίση της Εκκλησίας είναι το ότι αλλάξαμε την πίστη
με κοινωνιολογικές ιδέες και απόψεις. Προσπαθήσαμε ή συζητούμε για μια ενότητα, αυτό που υπόθηκε και προηγούμενα από τους προηγούμενους ομιλητές, τον κύριο Βασιλιάδη και την κυρία Κολοβοπούλου, σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή μια ενότητα μεταξύ μας. Βεβαίως η κυρία Κολοβοπούλου το επεσήμανε όσον αφορά το θέμα της πίστεως, αλλά μιλάμε για το, όσον αφορά το θέμα του κύριου Βασιλιάδη, ο οποίος μίλησε για οριζόντια ενότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει οριζόντια ενότητα, υπάρχει μόνο η κάθετη ενότητα. Και η κάθετη ενότητα είναι Χριστός και άνθρωπος, πιστός, εκκλησία ή οτιδήποτε. Στο όνομα αυτής της κάθετης ενότητας υπάρχει η οριζόντια ενότητα μεταξύ των πιστών ανθρώπων μετά. Αλλά το πρώτο και το πρώτιστο και το κυριότερο και ουσιώδες είναι η ενότητα Θεού και ανθρώπου. Λοιπόν, αυτή η χριστιανική πίστη θα πρέπει να είναι το ζητούμενο. Μεταξύ των ετεροδόξων, μεταξύ των ετερόθρησκων, μεταξύ των πιστών ανθρώπων μέσα σε αυτήν την ίδια την Εκκλησία. Εάν δηλαδή έχουμε την ίδια πίστη ή κάποια άλλου είδους πίστη. Και αυτού του είδους την πίστη, αν έχουμε αυτόν τον Χριστό που όλοι πιστεύουμε ή αν έχει ο καθένας τον δικό του Χριστό, όπως τον έχει φτιάξει, κατασκευάσει και πιστέψει. Είτε αν είναι ο κοινωνιολογικός Χριστός, αν είναι ο επαναστάτης Χριστός, αν είναι ο αγαπητικός Χριστός, αν είναι ο Α, ο Β, ο Γ. Πολλοί μιλάνε για την αγάπη, παραδείγματος χάρη, μέσα στην Εκκλησία και δεν καταλαβαίνουμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχερα. Πού είναι η αγάπη? Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά πυρ. Πού είναι η αγάπη? Όταν έρχεται ο Χριστός να βάλει μάχερα και πυρ μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον κόσμο να βάλει πυρ και μάχερα. Επομένως δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους την αγάπη, τη συναισθηματική αγάπη. Αλλά αναφέρεται στην αγάπη αυτή που υπάρχει μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ πατρός και Υιού πρωτίστως, μέσα στην Αγία Τριάδα, που δεν είναι μία αγάπη ενοποιητική, αλλά είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός, ο αιωρακός εμέ, ώρα και τον Πατέρα. Βλέπουμε τον Χριστό και βλέπουμε τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει βλέπω τον συνάνθρωπο και βλέπω τον Χριστό. Αυτό σημαίνει αγάπη του Χριστού προς τον Χριστό. Διότι δεν βλέπω το πρόσωπο, δεν βλέπω την προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν βλέπω την αξία του ανθρώπου, να το σου το πω και απλώς έτσι. Δεν με ενδιαφέρει η αξία η ανθρώπου. Δεν ζω για την αξία του ανθρώπου. Αλλά βλέπω στον άνθρωπο την αξία του Χριστού, το Χριστό. Και αυτήν την αξία αξιολογώ. Ο γερμανικός ιδεαλισμός είχε χαρακτηρίσει και είχε μιλήσει για την αξία του ανθρώπου, που είναι η ελευθερία. Die Würdigkeit des Menschen ist die Freiheit, έλεγαν οι Γερμανοί. Η αξιοπρέπεια, η αξία του ανθρώπου είναι η ελευθερία του. Λοιπόν, δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι η πίστη του. Εάν πιστεύει, είναι αξιοπρεπής. Εάν δεν πιστεύει, είναι αναξιοπρεπής. Γιατί αυτό που ορίζει τα μέλη της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι κανείς άλλος. Όταν μιλάμε μέσα στο Χριστό για την Εκκλησία. Όλα και μιλάμε μέσα στην Εκκλησία για τον Χριστό. Και όταν αναφερόμαστε στο Χριστό, αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Επομένως, όταν μιλάμε για Εκκλησία, αυτός που είναι το σημείο αναφοράς δεν είναι ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο κόσμος, ούτε καν η ψυχή μας. Διότι ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι για να απελευθερωθεί κανείς και να πλησιάσει το Θεό θα πρέπει να μισήσει άλλο πράγμα αντίθετο της αγάπης. Να μισήσει την ψυχή του. Πού είναι η αγάπη? Αν εγώ πρέπει να μισήσω τον εαυτό μου, να μισήσω τον κόσμο. Βεβαίως αυτό το μίσος δεν σημαίνει το μίσος που έχουμε το συναισθηματικό, γιατί δεν μιλάμε για συναισθηματική αγάπη. Είναι το μίσος της διαφοροποίησης και της απόρριψης του κοσμικού φρονήματος, της κοσμικής ζωής, του εγκλωβισμού του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Επομένως, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι εκκλησία. Ποιο είναι το ενοποιητικό στοιχείο, είναι ενότητα. Ποιο είναι όμως αυτό το ενοποιητικό στοιχείο? Όπως είπε και η κυρία Κολοβοπούλου στην αρχή, η πίστη είναι το ενοποιητικό στοιχείο.
Ποια πίστη? Στον Τριαδικό Θεό, σε αυτόν που αποκαλύπτει ο ίδιος ο Χριστός κατά την σάρκωσή του, κατά την ενανθρώπισή του. Αυτή η πίστη στον Τριαδικό Θεό. Και βεβαίως, ο τρόπος που γνωρίζεις και πιστεύεις είναι το επόμενο. Δηλαδή, το φιλιόγκβε. Βεβαίως το φιλιόγκβε μπορεί να μην υπάρχει λεκτικά. Υπάρχει στο πρωτείο του Πάπα. Υπάρχει στην Εκκλησία, το πώς αντιλαμβάνεται την Εκκλησία. Άκουσα προηγουμένως ότι η Εκκλησία είναι πύλη. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία το πρόσωπο. Σημασία έχει αυτό που ακούμε. Όπως και αυτά που λέω εγώ δεν έχουν σημασία ως πρόσωπο, αλλά ως αυτά που ακούγονται και κρίνονται και συζητούμε. Η Εκκλησία δεν είναι πύλη. Η Εκκλησία είναι η ίδια η δημιουργία εν Χριστώ. Μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία, δεν πηγαίνουμε στη Βασιλεία διά της Εκκλησίας. Αυτή είναι η ρωμαιοκαθολική άποψη, η οποία πραγματικά εξαιτίας του φιλιόγκβε και εξαιτίας της δυτικής αντίληψης καταλαβαίνουν την Εκκλησία ως μία οδό, ως έναν δρόμο, ως ένα μέσο για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει η Εκκλησία, γι' αυτό και το ονομάζουν ως θείο καθίδρυμα. Δεν είναι ίδρυμα η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ίδια η Βασιλεία. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, στην Εκκλησία, όποιος εκεντρίζεται σωστά, σώζεται. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στην Εκκλησία. Δεν είναι μέσο η Εκκλησία για τη σωτηρία. Η ίδια η Εκκλησία είναι και ζωή και σωτηρία. Και απώλεια όμως. Μην ξεχνούμε ότι εντός της Εκκλησίας πειράζει ο δαίμον. Εντός της Εκκλησίας έρχονται οι λογισμοί. Μην ξεχνούμε ότι όταν κοινωνούσε ο Ιούδας τον Χριστό, εισήλθε ο Σατανάς μέσα του. Πότε? Στην κοινωνία του με τον Χριστό. Εκείνη την ώρα μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Επομένως, η Εκκλησία είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνον ένα ή δύο ή τρία. Δεν είναι η πύλη, δεν είναι ο δρόμος. Δεν είναι κάτι άλλο. Η Εκκλησία είναι η ζωή, η αρχή και το τέλος. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών εδώ και τώρα. Ούτε στα έσχατα, ούτε πουθενά αλλού. Εδώ και τώρα είναι η Εκκλησία. Και όποιος εκεντρίζεται, σώζεται. Εγώ δεν θα ήθελα να πάρω άλλο το λόγο. Πολλά έχουν ακουστεί. Δεν ξέρω εάν απάντησα όσον αφορά τις άκτιστες ενέργειες που με ρώτησε ο κύριος Παντρόζος στην αρχή. Αλλά αυτό λένε οι πατέρες, ότι δεν υπάρχει. Αντιθέτως, οι Ρωμαιοκαθολικοί λένε ότι το Άγιο Πνεύμα εν υποστάση βρίσκεται μέσα στον κόσμο και σώζει. Ενώ οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ο Θεός βρίσκεται εν ενεργία, θέση, όχι φύση, θέση. Βρίσκεται μέσα στον κόσμο και σώζει. Αυτό το θέση είναι οι ενέργειες. Και το εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τόσο όσον αφορά τον Χριστό ως πρότυπο και λέει όπως θέση γινόμαστε εξιοθεσίας ή Θεού, έτσι και θέση κοινωνούμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας έρχεται κατ' ενέργεια μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον κόσμο. Επομένως, αυτό που ενώνει δεν είναι η ουσία του Θεού, δεν είναι η υπόσταση, είναι πραγματικά οι ενέργειες του Θεού. Βεβαίως έχουμε τον Λόγο, ο οποίος άπαξ, μόνον στην περίπτωση αυτή, ενανθρωπίστηκε και κατά σάρκα εμφανίστηκε στον κόσμο. Τέλος, αυτό είναι. Γι' αυτό και ανελήφθη. Μετά, δεν υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει το πνεύμα. Και το πνεύμα είναι αυτό που κάνει το σώμα της Εκκλησίας σάρκα που ανελήφθη. Βεβαίως μπορούμε να πούμε τώρα, να εξηγήσουμε το πώς αυτό το σώμα της Εκκλησίας γίνεται σάρκα Χριστού. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η κοινωνία των ιδιωμάτων της θεότητος μέσω της Θείας Ενεργίας κτλ. Είναι κάτι το οποίο από μόνο του, μετά από τόση ώρα που έγινε αυτή η συζήτηση, νομίζω ότι θα και κουραστικό θα είναι, αλλά και ακατανόητο, γιατί θα πρέπει να διεισδύσει κανείς σε άλλα, σε άλλες εξηγήσεις για να μπορέσει κανείς να καταλάβει το πώς αυτή η Εκκλησία γίνεται η σάρκα του Χριστού, δηλαδή το σώμα του Χριστού,
μέσα στο οποίο σωζόμαστε. Ωστόσο, η Εκκλησία, και τελειώνω, είναι η πηγή της σωτηρίας, διότι αυτή η ίδια η Εκκλησία ως δημιουργία είναι και κοινωνεί με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό, κατ' ενέργεια πάντοτε. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Έχετε το χάρισμα της τάξεως, τα τακτοποιείτε. Είναι εξαιτίας του συστηματικού τομέα στον οποίο ανήκω. Όπως και συστηματικός. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Θα ήταν χαρά μας κάθε τόσο να σας ξανασυναντούμε. Να τακτοποιούμαστε κι εμείς δηλαδή. Πρώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας. Βεβαίως, εντάξει, ο κύριος Ξιώνης ήταν ομολογουμένος καθηλωτικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει αμέσως αυτό το λεπτό να σταματήσουμε. Αν και μας καθήλωσε, μπορούμε να ανανοίξουμε τώρα και αν υπάρχουν ερωτήσεις να τις κάνουμε τώρα και σχόλια. Βεβαίως, ο κύριος Βασιλιάδης έφυγε, γιατί και σε σχέση με τον γενικό τίτλο, μάλλον με τον ειδικό τίτλο, θα έπρεπε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα και να συζητήσει και μαζί με την κυρία Κολοβοπούλου σε σχέση με την οικουμενική κίνηση και την οικουμενική θεολογία, και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ειδικά και μετά από όσα κατέθεσε ο κύριος Ξιώνης, να συζητήσουμε τον προφητικό λόγο. Εγώ πρώτη φορά άκουσα την έκφραση αυτή από τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο Τσομπανίδη στην προηγούμενη μας συζήτηση για την κατοχή κάποιου προφητικού λόγου και κάποια ειδική θεολογία ή ξεχωριστή θεολογία, που είναι η θεολογία των θεολογικών διαλόγων, μια θεολογία, νέα θεολογία που εξαρτάται από αυτό τον προφητικό λόγο και τον οποίο κάποιοι κατέχουν, κάποιοι δεν κατέχουν. Αυτό ήταν το αντικείμενο της προηγούμενης μας συζήτησης και το ψιλοσκάνδαλο επίσης της ίδιας συζήτησης. Τώρα έφυγε ο κ. Βασιλιάδης, δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε εν απουσία του το ζήτημα αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μανάτο, μόνο μία πολύ μικρή παρέμβαση. Δεν θα αναφερθώ στον προφητικό λόγο, ούτε στην θεολογία των θεολογικών διαλόγων, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό που είπε μπροστά στον κύριο Βασιλιάδη η κυρία Κολοβοπούλου για την οικονομία του Χριστού, την οικονομία του Πνεύματος, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο. Επειδή είναι παρούσα η κυρία Κολοβοπούλου, γι' αυτό, για να μην σχολιάσω κάτι που απόντως του κυρίου Βασιλιάδου, του Βασιλιάδη. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που είπε η κυρία Κολοβοπούλη είναι πολύ σωστό, το ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις μέσα στη θεολογία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως για την ενότητα ισχύει και για την θεολογία. Και ό,τι είπαμε για την ενότητα ισχύει και για τη θεολογία. Αυτές οι διακρίσεις αφορούν την επιστημολογία της θεολογίας. Την επιστήμη της θεολογίας, όχι την θεολογία. Όταν μιλάμε για θεολογία, η θεολογία μόνη της, η ίδια η θεολογία δεν διαιρείται σε τίποτα. Είναι ενιαία. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας ουδέποτε είχαν και χρησιμοποιούσαν τον όρο θεολογία με κάποιο πρόσωπο. Αντιθέτως, ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι οι αριανοί χρησιμοποιούν η θεολογία του δασκάλου τους, του Αρίου, αριανική θεολογία, και όχι μόνον τη χρησιμοποιούν, αλλά επειδή καταλαβαίνουν, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, το πρόβλημά τους, ότι με αυτό τον τρόπο διαιρούν τη θεολογία και απαξιώνουν και αποδυναμώνουν τη θεολογία τους, γι' αυτόν τον λόγο μας λένε εμάς τους Ορθοδόξους ότι έχουμε τη θεολογία του Αθανασίου, τη θεολογία των Καπαδοκών, αυτό που λέγεται και τώρα παλαμική θεολογία κτλ. Αυτό ο Μέγας Αθανάσιος το αποδίδει μόνο στους αιρετικούς. Πράγμα που σημαίνει το ότι ένας Ορθόδοξος σε καμία περίπτωση δεν διαιρεί τη θεολογία. Δεν υπάρχει διαίρεση της θεολογίας. Ούτε θεολογία του Α, του Β ή του Γ, ούτε θεολογία της Α ή της Β κατεύθυνσης ή προσανατολισμού ή ρεύματος. Δεν υπάρχει διαίρεση της θεολογίας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέω ο Μέγας Αθανάσιος. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, Να προσθέσω κάτι. Μας το διαφώτισε λίγο ο κύριος καθηγητής τώρα.
Είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά με δυσκόλεψε. Και τώρα διαφωτίστηκε. Κάνε να το βρω τώρα. Ναι, λοιπόν, ένας επώνυμος και σημαντικός θεολόγος είχε γράψει το εξής, ο Τόμας Κουν, αναφέρομαι σε αυτό που είπατε για την επιστημονική θεολογία και η οποία μας καταμπέρδεψε. Λοιπόν, ο Τόμας Κουν ανέπτυξε τη θεωρία περί αλλαγής παραδείγματος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, την οποία οφείλουμε και εμείς να ακολουθήσουμε, η πορεία της επιστήμης γνωρίζει ριζικές επαναστατικές αλλαγές που καταργούν πλήρως τις μέχρι πρότινες υπάρχουσες θεωρίες και επιστημονικές απόψεις. Ευτυχώς μας σώσατε. Τι είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ναι, κύριε Κολομπούλου, συγγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι, αλλά ναι, αυτές οι τάσεις, ειδικά αυτό το θέμα της αλλαγής του παραδείγματος, είναι καθαρά η πορεία μέσα στη μετανεωτερικότητα, εντελώς δηλαδή. Ναι, η αλλαγή ναι, της γλώσσας, η αλλαγή του παραδείγματος, είναι όλη η φιλοσοφία που έχει να κάνει, η φιλοσοφία της μετανεωτερικότητας, η φιλοσοφία της αποδόμησης, αυτά που μας λέει ο Λιοτάρντ για τη γλώσσα ή αυτά που μας λέει ο Ντεριντά, όλα αυτά περνάνε μέσα, όλη αυτή η απέτηση καθαρά φιλοσοφική και μιας μάλιστα ριζοσπαστικής φιλοσοφίας, τα οποία περνάνε και θεωρούνται να το χρησιμοποιήσω έτσι, ως λίπασμα και στη θεολογία για να μας δώσει κάτι παραπάνω, το οποίο είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Ξιόνης και είναι γεγονός ότι το θέμα της πίστης και εκεί είναι όλος ο αγώνας. Το θέμα της πίστεως, αν δούμε και μέσα το Ευαγγέλιο, πώς χρησιμοποιεί ο Χριστός την έννοια της πίστεως, πώς απευθύνεται η πίστη και ως προς το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Χριστιώνης, ως προς το βδέλυγμα της ερημώσεως που είπε, είναι εντυπωσιακό το ερώτημα, το ρητορικό ερώτημα, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα που θέτει ο ίδιος ο Χριστός, όταν λέει πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Λοιπόν, εκεί είναι η βάση και εκεί είναι όλη η υπόθεση περί του θέματος της πίστης και όλος ο αγώνας της Εκκλησίας. Γιατί είναι ακριβώς η διασφάλιση αυτής της πίστης. Και μάλιστα της καθαρότητας της πίστης. Γιατί πίστη μπορεί να πούνε ότι έχουν όλοι. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι έχω πίστη. Πίστη έχεις. Τι πίστη έχω. Ποια είναι η αλήθεια δηλαδή αυτής της πίστεως. Έχω μάλλον την αλήθεια της πίστεως. Και εκεί ισχύει πάντα βέβαια αυτό που λέγεται. Πιστεύω Κύριε βοήθημη τη απιστία. Αυτό το γεγονός που είναι τη συνεχούς αναφοράς μου προς το Θεό. Υπάρχουν ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κολοβοπούλου και προς τον κύριο Ξιόνη. Τελευταία ερωτήματα πριν ολοκληρώσουμε. Εμείς δεν έχουμε άλλα. Από όσους φαίνονται και από όσους δεν φαίνονται. Κουραστήκαμε τώρα, πάμε να φύγουμε. Εάν ήσαν παρόντες και ο κύριος Βασιλιάδης βεβαίως και ο κύριος Τσομπανίδης, ενδεχομένως άλλη φορά, τώρα μόλις θα γινόταν η έναρξη της συζήτησης και όχι το τέλος, γιατί είχαμε να συζητήσουμε ένα σωρό τουλάχιστον νεολογισμούς σε ό,τι αφορά τη θεολογική γλώσσα και τη θεολογική επιστήμη και σε σχέση με την αγιοπνευματική εμπειρία. Δεν είναι παρόντες βεβαίως και δεν ξέρω, τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίως ούτε και το ζήτημα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έτσι. Νομίζω ότι μεταβαίνουμε σε ένα εξολοκλήρου διαφορετικό θέμα και σε σχέση με τον τίτλο, εφόσον δεν είναι και οι δύο προαναφερόμενοι καθηγητές. Κύριε Μανάτο, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, επειδή έχει σχέση με αυτό που λέμε για την κατανόηση και την έννοια της θεολογίας και για το γεγονός που αναφέρθηκε και για τον Άγιο Γέροντα τον Ιωσήφ, τον Ησυχαστή. Οι πατέρες της Εκκλησίας, το γεγονός να το πω αλλιώς της θεολογίας, είναι γεγονός βιώματος ακριβώς αυτής της ορθής πίστεως. Όταν μας αναφέρεται με το όνομα του Ευαγρίου, έχει ακολουθηθεί, έχει αποδοθεί και σε άλλους πατέρες το «Ή θεολόγος ή προσεύχει αληθώς και ή αληθώς προσεύχει,
προσεύξει θεολόγος ή σε αυτήν την διάσταση η θεολογία ως μια η ζώσα αυτή εμπειρία της αναφοράς μου και της κοινωνίας μου με το Θεό. Αυτή η ζώσα εμπειρία τώρα έρχεται και κατατίθεται στις περιόδους, αν θέλετε, που απειλείται το γεγονός της σωτηρίας μέσα από τη διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων, μέσα από την κατάθεση δηλαδή του δόγματος. Αυτή η εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, κατά τα προβλήματα που υπήρχαν, γιατί δεν ήταν ονειρικά πλασμένα, είχαμε εντάσεις πραγματικά, το γεγονός ότι έχουμε την επικοινωνία του Μεγάλου Αθανασίου με τον Μέγα Αντώνιο. Και πόσο όταν δυσκολεύαν τα πράγματα, ο Μέγας Αντώνιος άφηνε την έρημο και πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και τον έβλεπε ο κόσμος και έχουμε αυτή την αγαστή σύνθεση. Το πρόβλημα μας λοιπόν είναι όταν απομονώσουμε το γεγονός της θεολογίας από την εμπειρία αυτής της κοινωνίας με το Θεό. Εάν κάνουμε δηλαδή τη θεολογία ένα είδος σύγχρονης φιλοσοφικής εκφοράς, εκεί την απομονώνουμε, της κόβουμε το οξυγόνο. Αυτό που βγαίνει είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι, αν θέλετε, ένα ζήτημα που έχει σήμερα, να το πω έτσι, κάνουμε αυτή τη διάκριση ακαδημαϊκή θεολογία. Εμένα με προβληματίζει λίγο, γιατί δεν μπορεί να πω στο όνομα μιας ακαδημαϊκής θεολογίας ότι θα πω εγώ κάτι άλλο από αυτό που είναι διαφορετικό από τη ζωή, την εμπειρία της Εκκλησίας. Γιατί η θεολογία είναι ακριβώς η κατάθεση αυτής της εμπειρίας του Μεγάλου Αντωνίου μαζί με τον Μέγα Αθανάσιο. Μάλιστα. Ωραίο. Αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Αν δεν απατώ με το μόνο αυτό και ολοκληρώνω, όσον αφορά το θέμα της ακαδημαϊκής θεολογίας και της χαρισματικής θεολογίας, η ακαδημαϊκή θεολογία δεν πρέπει να έρχεται να λέει κάτι άλλο από τη χαρισματική θεολογία. Απλά η ακαδημαϊκή θεολογία έρχεται να διατυπώσει με τον ορθό λόγο, με δογματικές προτάσεις, αυτό που ζει το βίωμα της Εκκλησίας. Διαφοροποιείται, γιατί αν διαφοροποιείται, τότε μιλάμε για άλλη θεολογία. Άλλη θεολογία, μάλιστα. Και εδώ επίσης θα ήταν αποφασιστική η συνεισφορά του κυρίου Βασιλιάδη, γιατί στην προηγούμενη συζήτηση έκανε έναν υπαινιγμό, ο οποίος δεν ήταν ξεκάθαρος, διότι δεν συζητήθηκε επαρκώς, επειδή ακριβώς και ο κύριος Πατρόζος κατέθεσε αυτό το αίτημα σύνδεσης της αγιοπνευματικής εμπειρίας με τη γνώση της εποχής μας, ως αίτημα ανθρωπολογικό, καταρχάς, μη θεολογικό, μη εκκλησιαστικό. Και ο κύριος Βασιλιάδης κάποια στιγμή υπονόησε το ότι η σύνδεση εμπειρικής θεολογίας, χωρίς να γνωρίζω το περιεχόμενο, δηλαδή για ποια εμπειρική θεολογία μιλούσε, και ακαδημαϊκής, σύνδεση εμπειρικής θεολογίας και ακαδημαϊκής πραγματοποιείται στις ημέρες μας και μάλιστα στο πλαίσιο των οικουμενικών διαλόγων, του οικουμενικού διαλόγου. Δεν ξέρω αν υπονοούσε έναν ειδικό χώρο, δηλαδή αν υπάρχουν ειδικοί ερευνητές, θεολόγοι, ακαδημαϊκοί, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή τη σύνδεση εμπειρικής και ακαδημαϊκής θεολογίας και αυτό προβάλλεται στον Οικουμενικό Διάλογο ως εγγύηση. Είναι μόνο ο ίδιος υπεύθυνος για να μας το εξηγήσει αυτό. Κάνω μόνο αναφορά στον υπαινιγμό, ο οποίος παραμένει ακόμη απροσδιόριστος, δηλαδή ποια ακριβώς εμπειρική θεολογία είναι αυτή και ποιοι είναι αυτοί οι φορείς αυτής της εμπειρικής θεολογίας, οι οποίοι πραγματοποιούν τη σύνδεση με την ακαδημαϊκή θεολογία και μάλιστα εν ώψη των Οικουμενικών Διαλόγων, ο οποίος, όπως κατάλαβα εγώ, βαίνει προς την ένωση, τουλάχιστον προς μία ένωση ονομαστική, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προς μία ένωση ονομαστική, όχι ακόμη στο κοινό ποτήριο της ζωής, αλλά ήδη σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τους όρους μιας βασικής επικοινωνίας και κατά δεύτερο λόγο, σε ό,τι αφορά τις προθέσεις, που πάντοτε οι προθέσεις δεν είναι τίποτε λιγότερο από τους όρους της τελικής πραγματοποίησης. Αρκεί, ας πούμε, να απομειωθούν
κάποιες φόρμες θεολογικές ή εκφραστικές οι οποίες παράγουν εντάσεις και τότε δεν ξέρω κατά πόσο πλέον δεν θα απομένει τίποτε για να γίνει πραγματικότητα, ας πούμε, μια ολοκληρωτική και ολοκληρωμένη, δηλαδή από κάθε και από θεολογική άποψη, ένωση των εκκλησιών. Δεν είμαι διόλου ειδικός για το θέμα αυτό, απλώς τώρα προτείνω ένα, τέλος πάντων, ίσως δημιουργώ ένα σκάνδαλο θελημένα αθέλητα. Το δεύτερο σημείο, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τα όσα συνεισέφεραν οι καθηγητές και η κυρία Κολοβοπούλου και ο κύριος Εξιώνης με την τελική του και αποφασιστική συνδρομή, συμβολή για το ζήτημα της Εκκλησίας, τη φύση της Εκκλησίας, την ταυτότητα και την κρίση στην Εκκλησία. Έχουμε μια εκκρεμότητα φυσικά με τον κύριο Βασιλιάδη και με τον κύριο Τσομπανίδη στο μέτρο που και αυτοί θα θελήσουν να ακολουθήσουν αυτή τη συλλογιστική. Υπάρχει όμως ακόμη μία μικρή εκκρεμότητα, ήδη την υπονόησε ο κύριος Ξιώνης, και αυτή η εκκρεμότητα είναι η ενσάρκωση. Η Εκκλησία ως ενσάρκωση. Δηλαδή, θέλω κάποια άλλη στιγμή και στο πλέγμα των σημασιών, των νοημάτων τα οποία συζητήσαμε απόψε, να συζητήσουμε ενδελεχέστερα το υποκείμενο, ποιο είναι σήμερα το υποκείμενο της σωτηρίας, δηλαδή για ποιον άνθρωπο μιλάμε σήμερα, ο οποίος σώζεται μέσα στην Εκκλησία, ποιος είναι ο τόπος της ενσάρκωσης. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Εξιώνης, να μην το συζητήσουμε τώρα, ότι η ενσάρκωση πραγματοποιήθηκε ιστορικά, αλλά υπάρχει και τόπος της ενσάρκωσης εν την καρδία του πιστού, που είναι το γεγονός της σωτηρίας, δηλαδή η Εκκλησία ως ενσάρκωση και γεγονός σωτηρίας, και κάτι που μας ανοίγει αυτό το οποίο ο ίδιος, εσείς κύριε καθηγητά, θέσατε, δηλαδή το συμβάν της πίστεως, όπου διανοίγει και σε όλες του τις διαστάσεις αυτό που ονομάζουμε, που καταθέσαμε ως κρίση. Γιατί η κρίση είναι κρίση περί την πίστη. Οπότε και η ενσάρκωση θα είναι, νομίζω, ένας χρήσιμος προς αξιοποίηση όρος, προκειμένου να δούμε ποιες είναι αυτές οι διαστάσεις της κρίσεως και πού πρέπει αυτή η κρίση σε ό,τι αφορά την πίστη να δειχθεί με το δάχτυλο, που ήταν και η δική μας η απέτηση η προηγούμενη, να δείξουμε με το δάχτυλο, δηλαδή μια ιονή αίρεση πρακτική ή δογματική η οποία σοβεί μέσα στην Εκκλησία. Και ήδη έκανα και την προανάκρουση αυτή μιλώντας για τους οικουμενικούς διαλόγους, τη νέα, χρησιμοποιώ τώρα εκφράσεις τις οποίες συζητήσαμε στην προηγούμενη συζήτηση, τη νέα θεολογία, τη θεολογία των θεολογικών διαλόγων, τη θεολογία του, την οικουμενική θεολογία, και δει με επίταση το λέω τον προφητικό λόγο, του οποίου κάποιοι είναι κάτοχοι. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Επειδή το είπατε πολλές φορές και προκλήθηκα κατά κάποιο τρόπο, εγώ ξέρω από τους πατέρες της Εκκλησίας αλλά και από την Εκκλησία ότι ο προφητικός λόγος τελειώνει στον Χριστό. Ο τελευταίος προφήτης είναι ο προφήτης ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Μετά τον Πρόδρομο και μετά τον Χριστό δεν υπάρχει προφήτης, διότι όλες οι προφητείες αποβλέπουν ακριβώς τον Χριστό. Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον εγώ και αυτό ξέρω. Τώρα βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο είδους προφητεία μπορεί να υπάρχει. Οι άλλοι, οι υπόλοιπες που ακούμε, είναι διορατικότητα, δεν είναι προφητεία. Αλλά αν μου επιτρέπετε όμως στο τέλος, αφού ολοκληρώσετε, συγγνώμη για τη διακοπή, θα ήθελα να διαβάσω κάτι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, σε μετάφραση, όχι σε κείμενο. Πριν τελειώσουμε, που μιλάει ακριβώς για την πίστη στον Ιησού Χριστό και τι σημαίνει αυτή. Εγώ έχω ολοκληρώσει, μπορείτε να το κάνετε. Ωραία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εις Κεσάριον τον αδελφό του προς τον Επικίδιος. Λοιπόν, λέει, αυτό επιθυμεί για εμάς ο ενανθρωπίσας και πτωχεύσας για χάρη μας Θεός, για να αναστήσει τη σάρκα και να ανακτήσει την εικόνα
και να αναπλάσει τον άνθρωπο για να γίνουμε όλοι έναν στο Χριστό που έγινε εντελώς τα πάντα για όλους εμάς, όσο ακριβώς είναι ο ίδιος, ώστε να μην είμαστε πια άνδρας και γυναίκα, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, που είναι χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώματος, αλλά να φέρνουμε επάνω μας μόνον το θείο χαρακτήρα, από τον οποίον και στον οποίον γίναμε, τόσο να διαμορφωθούμε και να δεχθούμε το αποτύπωμά του, ώστε να γνωριζόμαστε μόνον από Αυτόν, εννοείται το χαρακτήρα, που είναι ο Χριστός. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει πρόσωπο, υπάρχει μόνον Χριστός. Ευχαριστώ. Εμείς είμαι, κύριε καθηγητή. Τέλειο, ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Αμήν, αμήν. Καλή Ανάσταση, σας ευχαριστούμε θερμά σε άλλη μια φορά και για την ευγένεια που έχετε και τη διάθεση και το χρόνο που διαθέτετε και τη δύναμη επίσης που διαθέτετε. Απολύτως. Πρέπει να βρεθούμε να κεράσουμε ένα καφεδάκι. Ο θεολογικός λόγος έχει την δύναμη. Από μόνος του. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Περιμένετε λίγο.